Λοιπόν, να αρχίσουμε σιγά σιγά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευση. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εκλογές στην Τουρκία. Η Τουρκία πηγαίνει στις κάλπες στις 14 Μαΐου. Θα μιλήσουμε για το δίλημα αλλαγή συνέχεια. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον κλάδο τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και από το από το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας για αυτή τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. 4 από τους 5 υπαλλήλους του τμήματος είμαστε απόφοιτοι από το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έκαναν αυτή την εκδήλωση πραγματικότητα, τους μεταφραστές μας, των κλάδων κινηματογραφιστών. Και για να αρχίσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε, θέλω να καλέσω στο βήμα την κυρία Ναλίκη Στυλιανού, διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, για ένα μικρό χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω ξανά στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών με την ευκαιρία της ημερίδας που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο κλάδος τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με θέμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εκλογές 2023, η Τουρκία στην κάλπη, δίλημα, αλλαγή συνέχεια. Θα μας πούν οι προσκεκλημένοι μας και μετά θα πρέπει ο καθένας να πει τι νομίζει και μετά το αποτέλεσμα να κρίνουμε. Οι εξελίξεις στην Τουρκία και εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας πάντοτε αποτελούσαν έναν από τους τομείς ενασχόλησης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, εξού και ο κλάδος τουρκικών θεμάτων, ο οποίος ενημερώνεται και ενημερώνει για τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία και στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Ταυτοχρόνως, εξυπηρετεί Τουρκοκύπριους και Τούρκους δημοσιογράφους που επιθυμούν να καλύψουν θέματα δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος ή να συναντηθούν με κυβερνητικούς ή κρατικούς αξιωματούχους στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Η σημερινή ημερίδα είναι η δεύτερη που διοργανώνει ο κλάδος τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και η πρώτη που συνδιοργανώνει με το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και γι' αυτό πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής και θεωρώ ότι πρόκειται για μια συνέργεια η οποία θα είναι πολύ χρήσιμη τόσο για την πληροφόρηση εντός Κύπρου, αλλά και για τον καθορισμό και την υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης. Θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα που εμπίπτουν στην σφαίρα ενασχόλησης του κλάδου και ενδιαφέρουν την κοινωνία γενικότερα. Καταλήγοντας, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστούσα τους ομιλητές της σημερινή ημερίδα, τους λέκτορες Νίκο Μούδουρο και Τζίνονα Τζάρα, τον καθηγητή Δημήτρη Ριανταφύλου, τις δημοσιογράφους Άννα Ανδρέου, Αϊσού Μπαστρή Αχτέρ και Αϊσεμτέν Ακίν, καθώς και τις συνάδελφων του κλάδου τουρκικών θεμάτων Κωνσταντία Σωτηρίου, αλλά και τους διερμηνείς μας και βέβαια όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της εκδήλωσης. Καλωσορίσετε λοιπόν και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε την κυρία Στυλιανού. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα από μένα. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ για να απευθύνω χαιρετισμό σήμερα σε αυτήν την άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Τουρκικών και Μεσοανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο κλάδος τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στη σημασία της παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων στην Τουρκία σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών, η πλευρά μας παραμένει αποφασισμένη να εντείνει τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με πλήρη σεβασμό στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος. Μια τέτοια λύση θα αποβεί αναμφίβολα προς όφελος όλων των πολιτών της Κύπρου, Ελληνοκύπριων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονίτων και Λατίνων. Είναι άλλωστε προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση
που στοχεύει και η μεγάλη διπλωματική προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, για την επίτευξη μιας αμοιβαίας επωφελούς κατάστασης πραγμάτων. Τέτοιες ημερίδες όπως η σημερινή είναι που αποδεικνύουν και αναδεικνύουν τη σημασία που στην εποχή μας αποκτά η πληροφόρηση. Μπορεί το αποτέλεσμα των εκλογών να μην εξαρτάται από εμάς. Έχουμε όμως υποχρέωση να έχουμε ενώπιόν μας τα δεδομένα της επόμενης μέρας. Οι εκλογές στην Τουρκία, εκ των πραγμάτων, αποτελούν ένα χρονικό ορόσημο και για τις εντατικές προσπάθειές μας για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Καταλήγοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία, αλλά και τους συμμετέχοντες και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Αυτό το συναπάντημα ακαδημαϊκής και δημοσιογραφικής κοινότητας είμαι βέβαιος ότι είναι και χρήσιμο και ωφέλιμο. Και να αναφέρω, κύριε Πρίτανη, ότι και η αναλογία ποσοστών που έχετε στους λειτουργούς του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών είναι ακόμα μια απόδειξη της σημασίας και της συμβολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και να σας συγχαρώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ελετιμπιώτη. Καλούμε στο βήμα τον Τάσο Χριστοφίδη, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε, κυρία αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπε, κυρία Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, κύριε Μενελάου, διαπραγματευτή, αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτές προσκεκλημένες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, λίγο διάστημα μετά την ίδρυση του σύγχρονου Ρεπουμπλικανικού κράτους της Τουρκίας, ο Μουσταφά Κεβάν ανέφερε ότι το πνεύμα της δομής του κράτους της Νέας Τουρκίας είναι η εθνική κυριαρχία. Πολλές δεκαετίες αργότερα, και συγκεκριμένα το 2014, ο τότε Πρωθυπουργός και υποψήφιος για την Προεδρία της χώρας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσίασε το προεκλογικό του πρόγραμμα με το σύνθημα «Στον δρόμο για τη Νέα Τουρκία». Ενώ υπογράμμισε ότι οι στόχοι της πολιτικής του αφορούσαν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Η έννοια της Νέας Τουρκίας είναι έννοια με διαφορετικό περιεχόμενο, εκφρασμένο από διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις. Είναι μια έννοια ανοιχτή στην ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Τουρκίας, του Μουσταφά Κεμάλ, και της Νέας Τουρκίας, του Ερντογάν. Υπάρχουν πολλές διαφορές, υπάρχουν όμως και συνέχειες στον ιστορικό χρόνο. Μέσα στο προαναφερθέν πλαίσιο της ιστορικής αντιπαράθεσης για την Τουρκία θα πραγματοποιηθούν και οι επικείμενες προεδρικές βουλευτικές εκλογές, προεδρικές, συγγνώμη, και βουλευτικές εκλογές της 14ης Μαΐου του 2023. 100 χρόνια μετά την ίδρυση του τουρκικού κράτους, οι πολίτες της χώρας καλούνται στην κάλπη για να καθορίσουν το μέλλον τους και τους προσανατολισμούς της επόμενης διακυβέρνησης. Υπό μία έννοια, λοιπόν, η κοινωνία της χώρας βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι έγκρισης ή απόρριψης αυτού που ο ίδιος ο Ερντογάν ονόμασε ως Νέα Τουρκία. Πέραν όμως από τους ιστορικούς συμβολισμούς και την πολιτική σημασία των εκλογών για την ίδια την Τουρκία, είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη ψηφοφορία αφορά και εμάς στην Κύπρο. Το ερώτημα εάν είμαστε ενώπιον του τέλους της εποχής Ερντογάν θα το απαντήσει η κάλπη των εκλογών. Όμως είναι γεγονός ότι αυτό δεν είναι το μοναδικό ερώτημα της σημερινής συγκυρίας, καθώς η πολυπλοκότητα της κατάστασης στην Τουρκία και στην περιφέρειά μας μας αναγκάζει σε όσο το δυνατό πιο ψύχρεμες και επιστημονικά τεκμηριωμένες αναζητήσεις. Γιατί σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία δεν μπορεί παρά να επηρεάσει έμεσα ή άμεσα και το πολιτικό πρόβλημα στη χώρα μας. Όπως είναι σχεδόν από όλους κατανοητό, η Κύπρος και το πολιτικό της πρόβλημα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ταραγμένης περιοχής, μιας περιοχής εντάσεων και ρευστότητας. Μιας περιοχής που για διαφορετικούς λόγους και στο πλαίσιο ενός πολυπολικού κόσμου που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη, παρόλο
που η χώρα μας επηρεάζεται καθοριστικά από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα στην Τουρκία, δυστυχώς φαίνεται να υστερεί σε ό,τι αφορά στην επιστημονική ανάλυση αυτών των εξελίξεων. Φαίνεται να υστερεί στη συνετή μελέτη και παραγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων, στη διεξαγωγή ενός πλούσιου επιστημονικού διαλόγου που θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε την περιοχή μας και κυρίως την Τουρκία. Μια χώρα τόσο κοντά, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μακριά μας. Η ανάγκη αυτή λοιπόν δεν θα μπορούσε παρά να κινητοποιεί και να ευαισθητοποιεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικότερα το τμήμα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών. Είναι ακριβώς εξαιτίας αυτής της ανάγκης που το Πανεπιστήμιό μας πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια δημιουργίας των απαραίτητων συνθήκων για έρευνα και επιστημονικό διάλογο με επίκεντρο τον μετασχηματισμό της Τουρκίας και τις αλλαγές στην ευρύτερη μας περιοχή. Η πραγματοποίηση της σημερινής επιστημονικής ημερίδας, λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαία. Η συνεργασία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στον προβληματισμό, στην ανάλυση, στον διάλογο με την κοινωνία και τους θεσμούς. Η πολυεπίπεδη και ουσιαστική κατανόηση των εξελίξεων στην Τουρκία, ιδιαίτερα ενώπιον των επικείμενων εκλογών, είναι μια πρόκληση στην οποία επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε. Σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο, καλούμαστε να αναδείξουμε τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, αλλά και τις αλλαγές που ίσως δείχνουν προς κάτι διαφορετικό στην πορεία της Τουρκίας. Σε πολιτικό επίπεδο, η πρόκληση αφορά στη λήψη αποφάσεων στη βάση μιας συνεχούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις και όχι στην βάση των στερεοτύπων. Σε κοινωνικό επίπεδο, η πρόκληση αφορά στην ουσιαστική ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Τουρκία, αλλά και στην κατανόηση μιας πολύπλοκης πραγματικότητας στην οποία εντάσσεται και το νησί μας. Συνοδοιπόρους σε αυτή την ευγενική μας επιδίωξη έχουμε τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους, τους οποίους εκ μέρους του Πανεπιστημίου θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συμβολή τους και την παρουσία τους εδώ. Και επίσης έχουμε προσκεκλημένους στη σημερινή μερίδα που θα συμβάλλουμε τις τοποθετήσεις τους και στην πληρέστερη κατανόηση της κατάστασης στην Τουρκία. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, να λάβει ένα ρόλο εξωστρεφούς παρουσίασης των απόψεών τους για τα θέματα που αφορούν την σύγχρονη Τουρκία και τη σχέση της Κύπρου με την Τουρκία. Και τους ευχαριστώ γιατί με αυτήν τους την παρέμβαση και αυτήν τους την πρωτοβουλία δείχνουν την πραγματική, αν θέλετε, συμβολή και του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα που μας αφορούν. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και καλώ στο βήμα τον κύριο Χάρη Σταυρίδη, τον πρόεδρο του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω σε αυτή την ημερίδα για τις επερχόμενες εκλογές στην Τουρκία. Η χρονική στιγμή διοργάνωσης της είναι κέρια, καθώς διερχόμαστε μια κρίσιμη περίοδο. Αυτή η διπλή εκλογική αναμέτρηση που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό που θα κυριαρχήσει στην περιοχή για τα επόμενα χρόνια, αλλά και την εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος στο άμεσο μέλλον. Ιδιαίτερα καθώς για πρώτη φορά στις τελευταίες δύο δεκαετίες προβάλλει ως πιθανό σενάριο η αλλαγή πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Όπως μας απέδειξαν για άλλη μια φορά οι πρόσφατοι σεισμοί, η γεωγραφική μας θέση και η ιστορία μας είναι άριχτα δεμένες με την Τουρκία. Ο σεισμός που ισοπαίδωσε δεκάδες πόλεις και διάλυσε χιλιάδες ζωές ήταν ένας σεισμός που νιώσαμε και εμείς στην Κύπρο. Το νιώσαμε κυριολεκτικά, καθώς μας ταρακούνησε και μας τρόμαξε στη μέση της νύχτας, αλλά και μεταφορικά, με τη συντριβή μας για την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων και ιδιαίτερα για το χαμό τόσων τουρκογύπριων συμπατριωτών μας. Ήταν μια υπενθύμηση του πόσο ευάλωτοι είμαστε ως άνθρωποι και τις ανάγκες για αλληλεγγύη και συνεργασία. Για τον λόγο αυτό, έχουμε χρέος να είμαστε συνεχώς ενήμεροι για τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην Τουρκία, όχι μόνο όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα, αλλά και για την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Η γνώση της τουρκικής ιστορίας και η παρακολούθηση των εξελίξεων στην Τουρκία είναι απαραίτητη, καθώς το ζητούμενο για την Κύπρο είναι η χάραξη πολιτικής βασισμένη στη βαθιά γνώση και κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης στη γειτονική χώρα
Μια γνώση που θα μας επιτρέψει μακριά από προκαταλήψεις και ευσεβείς πόθους να διαμορφώσουμε ρεαλιστικές πολιτικές και να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Το Τμήμα Τουρκικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μια γέφυρα με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Έτσι, έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει τόσο στη μελέτη και στην κατανόηση, όσο και στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με έναν πολιτισμό που είναι για αιώνες δίπλα μας, αλλά πολλές φορές στο παρελθόν δεν μπορέσαμε ή ακόμα και δεν θελήσαμε να κατανοήσουμε. Με δεδομένη την αποστολή και τον ρόλο του, το τμήμα μας καλωσορίζει κάθε πρωτοβουλία που σχετίζεται με τη διεύρυνση της γνώσης και τη διαφόρηση του κοινού σχετικά με την Τουρκία και ευελπιστώ ότι η σημερινή ημερίδα θα εμβαθύνει την κατανόησή μας για την κρίσιμη αυτή φάση της τουρκικής ιστορίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του τμήματός μας και ιδιαίτερα τους Νίκο Μούδουρο και Ζήνο Νατζάρα που εργάστηκαν για τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής, καθώς και τη διευθύντρια και το προσωπικό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αγαστή συνεργασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς ομιλητές και ομιλήτριες που αποδέχθηκαν την πρόσκληση να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και όλες και όλους που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σταυρίδη, τον πρόεδρο του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών και αρχίζουμε σιγά σιγά με το πρώτο πάνελ την ημερίδα μας. Πρώτη ομιλήτρια είμαι εγώ, είμαι η Κωνσταντία Σωτηρίου, λειτουργός τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και θα σας μιλήσω για τους πρωταγωνιστές των εκλογών στην Τουρκία, μια μικρή εισαγωγή για ποια κόμματα λαμβάνουν μέρος στις εκλογές και ασφαλώς ποιοι είναι οι υποψήφιοι πρόεδροι. Λοιπόν, οι πρωταγωνιστές των εκλογών στην Τουρκία. Οι προεδρικές και οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στην Τουρκία στις 14 Μαΐου του 2023. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών δεν είναι τυχαία. Σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την Τουρκία, αφού στις 14 Μαΐου του 1950 ο Ατνάν Μεντερές είχε κερδίσει τις εκλογές στην Τουρκία με το Δημοκρατικό Κόμμα με ποσοστό 55,2%, καταφέροντας μεγάλη ήττα στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα που είχε ιδρύσει ο Κεμάλ Ατατούρκ και το οποίο είχε λάβει ποσοστό μόνο 39,59%, δίνοντας τέλος στο μονοκομματικό σύστημα στην Τουρκία. Ο αείμνηστος Μεντερές είχε πει στις 14 Μαΐου 1950 «Ως εδώ το έθνος μίλησε» και κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία. Και τώρα το έθνος μας θα πει «Ως εδώ» στους πραξικοπηματίες την ίδια μέρα, 73 χρόνια μετά, είχε πει ο Ερτογάν εξαγγέλλοντας τις εκλογές. Στον Ερτογάν αρέσουν πάρα πολύ οι συμβολισμοί. Διεξάγονται μαζί προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές την ίδια μέρα στην Τουρκία κάθε 5 χρόνια. Αυτό είναι απόρρια του δημοψηφίσματος της 16ης Απριλίου του 2017. Μερικές από τις άλλες βασικές πρόνοιες ήταν η μετατροπή του πολιτεύματος από προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία σε προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο πρόεδρος της χώρας δηλαδή έχει αυξημένες εκτελεστικές εξουσίες, ενώ μειώθηκαν αυτές του κοινοβουλίου και καταργήθηκε το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Επίσης, ο αριθμός των βουλευτών αυξήθηκε από 550 σε 600. Οι βουλευτές εκλέγονται από τις 87 εκλογικές περιφέρειες της Τουρκίας με σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης από πολιτικούς συνδυασμούς κομμάτων. Μια πολύ μικρή αναφορά στις εκλογές του 2018 που αντιλαμβάνεται όλοι θα κάνουμε σε αυτή την ημερίδα. Οι προηγούμενες εκλογές πραγματοποιήθηκαν λοιπόν το 2018. Κατέληξαν σε νίκη του νέου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Ο Ερτογάν κατήχε αυτή τη θέση από το 2014. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων προεδρικών εκλογών είναι πολύ σημαντικό ότι έτερος υποψήφιος ήταν ο Μουχαρέν Ιντζέ, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και ο Σελαχατίν Δεμιρτάς με τους Κούρδους. Για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του 2018, σε αυτές είχε πλειοψηφίσει το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης που συγκέντρωσε 42,56% και 295 από τις 600 έδρες. Το AKP ήταν μέρος της Συμμαχίας της Δημοκρατίας, Τζουμχούρι Τιφακή, η οποία εξασφάλισε την πλειοψηφία των εδρών στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, τις 344 από τις 600. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές του 2018. Ήταν η πρώτη φορά που έχασε την πλειοψηφία στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας το ΑΚΠ, αναγκάζοντάς το να βασίζεται στον έτερό του, στο συνασπισμό του κόμματος εθνικιστικής δράσης του Devlet Bahçeli, για να περάσει νομοθεσίες.
οι εκλογές της 14ης Μαΐου του 2023. Όπως είπαμε, διεξάγονται παράλληλα και προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Διεξάγονται για την ανάδειξη του Πρόεδρου της Τουρκίας με σύστημα δύο γύρων. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 50+1 των ψήφων, διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία για τον δεύτερο γύρο. Οι υποψήφοι είναι ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο Μουχαρέμ Ιντζέ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Σινάν Ογάν. Συμμαχίες των εκλογών. Σύμφωνα με τον κανονισμό που επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να συνάπτουν εκλογικές συμμαχίες, ορισμένα πολιτικά κόμματα κατέρχονται με αυτές, όπως είχε συμβεί και στις προηγούμενες πολιτικές εκλογές. Η σύναψη των εκλογών ήταν αναγκαία λόγω του πολύ υψηλού εκλογικού μέτρου που ήταν στο 10%. Με την τελευταία τροποποίηση του εκλογικού νόμου, το όριο των εθνικών εκλογών μειώθηκε στο 7%. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου που τροποποιεί τον νόμο, τα κόμματα της Συμμαχίας δεν χρειάζεται να υπερβούν το 7% χωριστά. Όταν ο συνολικός αριθμός των ψήφων που λαμβάνει η Συμμαχία υπερβαίνει το γενικό όριο του 7%, όλα τα κόμματα της Συμμαχίας θα θεωρείται ότι έχουν υπερβεί το όριο. Βλέπουμε λοιπόν κάποια κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να λαμβάνουν, αν κατέβαιναν μόνο τους στις εκλογές, ένα 3-5%, να μπορούν να εκλέξουν βουλευτές. Οι συμμαχίες των εκλογών. Έχουμε τέσσερις βασικές συμμαχίες. Η πρώτη είναι η Συμμαχία της Δημοκρατίας, Τζουμχούρι Τσιβακή, στην οποία συμμετέχουν το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, το Κόμμα Μεγάλης Ενότητας και το Κόμμα της Νέας Ευημερίας. Τα κόμματα που ανήκουν στη Συμμαχία θα κατεβούν στις εκλογές με δικά τους λογότυπα και δικές τους λίστες, εκτός από το Χούντα Παρ, που είναι ένα μικρό ακραίο κουρδικό κόμμα, το οποίο συμμετέχει τελευταία στιγμή στη Συμμαχία. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα κόμματα δεν κατέρχονται με ξεχωριστές λίστες. Δείχνει ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα ανάμεσα στα κόμματα. Ο υποψήφιος της Συμμαχίας είναι ο νυν πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πολύ γρήγορα θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία του μανιφέστου της Συμμαχίας της Δημοκρατίας. Αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ότι θα ενεργήσει υπό το πρίσμα της 20ετούς εμπειρίας του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις και να ξεπεράσει τις κρίσεις. Προτεραιότητά τους είναι να διατηρήσουν μια ολιστική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που θα θέτει στο επίκεντρο την ανεξαρτησία της Τουρκίας και ότι θα διασφαλίσει την ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλουν να εδραιώσουν τα κέρδη που έχει επιτύχει η Τουρκία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, να συμβάλλουν στη σταθερότητα στην περιοχή και στην εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης τάξης και να διασφαλίσουν την οικοδόμηση μιας ειρηνικής, δίκαιης και σταθερής διεθνούς τάξης. Πολύ γρήγορα θα οικοδομήσουν μια ζώνη ειρήνης και σταθερότητας, τα βλέπετε κιόλας, θα ενισχύσουν τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, ειρηνική διπλωματία με τους γείτονες, θα συνεχίσουν τη συμβολή στο ΝΑΤΟ, θα καταπολεμήσουν την άτυπη μετανάστευση. Αυτό που έχει σημασία στο μανιφέστο της Δημοκρατίας είναι οι θέσεις του για τον Κυπριακό. Υπήρχε μια ευρεία τοποθέτηση για τις θέσεις της Συμμαχίας και του ΑΚΕΜΠΕ ειδικότερα για τον Κυπριακό. Αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα, θα συνεχίσουν τη στήριξη στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου στον Κυπριακό, το οποίο θεωρούν πως είναι εθνική τους υπόθεση. Λένε ότι δεν θα τύχει ξανά διαπραγμάτευση στο μαντέλο λύσης ομοσπονδίας. Θα υποστηρίξουν ενεργά την προσέγγιση λύσης δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας με τρόπο που θα διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα και την ασφάλεια της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. Διασφάλισαν την αποδοχή της ως μέλος παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Αναφέρονται στο Βαρόσι και στο άνοιγμα της κλειστής περιοχής. Αναφέρουν επίσης ότι θα προστατεύσουν τα νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας και των κατεχομένων τα οποία πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, που είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, και θα προσπαθήσουν να επιλύσουν με διπλωματικές διαπραγματεύσεις τις διαφωνίες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τη γείτονα την Ελλάδα, που στάθηκε δίπλα τους, όπως αναφέρουν, στους μεγάλους καταστροφικούς σεισμούς. Στην προεκλογική εκστρατεία του ΑΚΕΠΕ, ο Ερντογάν αυτοδιαφημίζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό ως η επιλογή σταθερότητας και ευθύνης απέναντι σε ένα πιο αδύναμο υποψήφιο που εκπροσωπεί μια ετερόκλητη συμμαχία 6 κομμάτων. Κατηγορεί την έτερη συμμαχία του έθνους ότι αντλεί στήριξη από το ΠΚΚ και το ΦΕΤΟ και προκρίνει τη στιβαρότητα της διακυβέρνησής του έναντι ενός συνασπισμού, ο οποίος, όπως υποστηρίζει ο Ερντογάν, μπορεί να κατακαιρματιστεί
μετά τις εκλογές. Και στη φαρέτρα του έχει τα μεγάλα έργα του μέλλοντος, τα οποία διαφημίζει τους τελευταίους μήνες, μεγάλα εθνικά έργα που παρουσιάζουν το δρόμο προς τις εκλογές, στον τομέα της άμυνας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, του ελικόπτερόφορο, του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκίνητο και ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Η Συμμαχία του Έθνους, η άλλη ιδιαίτερη συμμαχία, αποτελείται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το Καλό Κόμμα, το Κόμμα της Ευτυχίας, το Κόμμα του Μέλλοντος, που είναι του Αλή Παπατσιάν και το Κόμμα της Δημοκρατίας της Ανάπτυξης, τον Τεβά του Αχμέτ Ταβούτογλου, πολύ γνωστά ονόματα, πάλι ποτέ στενή συνεργάτης του Ερντογάν, και το Δημοκρατικό Κόμμα. Υποψήφιος της συμμαχίας είναι ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο οποίος είναι υποψήφιος μετά από διεργασίες πολλών μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μανιφέστο της Τράπεζας των 6, όπως αναφέρεται και στη συμμαχία, ανακοινώθηκε αρχές Φεβρουαρίου πριν καταλήξουν ποιος θα είναι ο υποψήφιος, και είναι ενδεικτικό των διαφωνιών που υπήρχαν ανάμεσα στα κόμματα όσον αφορά στον υποψήφιο που θα επέλεγαν. Πολύ γρήγορα, και η Συμμαχία του Έθνους, το μανιφέστο, περιλαμβάνει 9 βασικά κεφάλαια, περισσότερα από 2.000 άρθρα με τίτλο «Μνημόνιο συναντήληψης κοινών πολιτικών της Εθνικής Συμμαχίας». Ανάμεσα σε άλλα αναφέρουν, τα βλέπετε, θα ακολουθήσουν εξωτερική πολιτική που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα βασίζεται σε οικουμενικές αξίες. Θα υιοθετήσουν για άλλη μια φορά το σύνθημα «Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο». Για όσους ξέρουν, αυτό είναι ένα από τα συνθήματα του Κεμάλ Ατατούρκ. Στόχος είναι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις του ΕΔΑΦ. Θεωρούν τον ΝΑΤΟ εξαιρετικά σημαντικό. Θα αποκαταστήσουν τις σχέσεις με τους γείτονες χώρες. Θα αποτρέψουν, λένε, την απομόνωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η θέση της Συμμαχίας του Έθνους για το Κυπριακό αναφέρεται πως το Κυπριακό είναι εθνική υπόθεση της Τουρκίας και ότι η Συμμαχία υποστηρίζει την κυρίαρχη πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Λέει αυτολεξή, η Κύπρος είναι η εθνική μας υπόθεση, προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό, θα επιδιώξουμε ως στόχο την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων της Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου και των Τουρκοκυπρίων και την διασφάλιση της κυρίαρχης πολιτικής ισότητας των δύο κοινοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί και έχει επισημανθεί από ορθογράφους των Τουρκοκυπριακών τύπο ότι σε ένα πρόγραμμα 244 σελίδων η λέξη Κύπρος αναφέρεται μόνο 6 φορές. Αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στην ιστορική ομιλία που έκανε ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου μόλις την περασμένη Τετάρτη, σε μια ομιλία στην οποία ανάφερε ότι ο ίδιος είναι Αλεβίτης, έκανε έκκληση στους νέους ψηφοφόρους και ανάμεσα σε άλλα ανάφερε τα εξής. Αγαπητοί μου νέοι που θα ψηφίσετε για πρώτη φορά, είμαι Αλεβίτης. Είμαι ένας ειλικρινής μουσουλμάνος που μεγάλωσε με την πίστη του προφήτη Μωάμεθ και του Αλή. Γεννήθηκα σε ένα φτωχικό σπίτι μακριά από τα πάντα, σε αυτή την όμορφη χώρα που μας χάρισε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Οι ταυτότητές μας είναι αυτές που μας κάνουν αυτό που είμαστε και φυσικά πρέπει να τις διεκδικήσουμε με αξιοπρέπεια, δεν μπορούμε να τις επιλέξουμε. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και ζούμε μαζί τους τώρα. Μια ομιλία με πολύ σαφείς αιχμές για το τι εκπροσωπούσε τόσο χρόνια το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Η τρίτη συμμαχία των εκλογών είναι η Συμμαχία Εργασίας και Ελευθερίας. Συμμετέχουν οι Κούρδοι σε αυτή τη συμμαχία. Είναι το Κόμμα της Πράσινης Αριστεράς, το Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας, το Εργατικό Κόμμα και το Φιλοκουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών, το γνωστό ΧΕΤΕΠΕ, το οποίο η υπόθεση διάλυσης εκκρεμεί ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας. Γι' αυτό και κατέρχεται στις λίστες του κόμματος της Πράσινης Αριστεράς. Η Συμμαχία Εργασίας και Ελευθερίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέλθει με δικό της υποψήφιο στις εκλογές. Υπενθυμίζουμε στις προηγούμενες εκλογές υποψήφιος ήταν ο Ντεμιρτάζ, αλλά ούτε ανακοίνωσε την στήριξη άμεση στο Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Θεωρείται όμως ότι έμεσα στηρίζουν τον υποψήφιο του ΤΖΟΧΕΠΕ. Και νομίζω ότι τα ποσοστά του κόμματος ανέρχονται κοντά στο 10%, είναι εξαιρετική συμμαχία η στήριξη που θα προσφέρει το κόμμα. Πολύ γρήγορα κάποια στοιχεία για τις θέσεις του κόμματος. Αναφέρεται ότι οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ τα τελευταία 21 χρόνια έχουν δημιουργήσει καταστροφή σε όλους τους τομείς της ζωής. Αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ με ΧΕΙΠΕ έκλεψε το σήμερα της κοινωνίας και απειλεί το αύριό της.
Η τέταρτη συμμαχία των εκλογών, μια μικρή συμμαχία, είναι η συμμαχία των προγόνων. Δημιουργήθηκε πρόσφατα στις 11 Μαρτίου του 2023. Αποτελείται από το κόμμα της Νίκης, το κόμμα της Δικαιοσύνης, το κόμμα της χώρας μου και το κόμμα συμμαχίας της Τουρκίας. Υποψήφιος είναι ο Σινάν Ογάν, είναι αζιατικής καταγωγής, είχε διατελέσει βουλευτής με το κόμμα Εθνικής Ενότητας. Λίγα λόγια και για το μανιφέστο αυτής της συμμαχίας. Αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα ότι η δημοκρατία της Τουρκίας έχει παρασυρθεί στις πιο σοβαρές κρίσεις της δημοκρατίας, της δημοκρατικής της ιστορίας με τις τελευταίες κυβερνήσεις της 20ης του ΑΚΕΠΕ. Στο καθήκον του ενός ανθρώπου ενθαρρύνθηκε η ακραία πόλωση της κοινωνίας, ακόμα και η εχθρότητα και βαθμιαία η κρίση της εθνικής ενότητας, αναφέρουν. Αυτές είναι οι συμμαχίες των εκλογών με τις οποίες κατέρχονται τα κόμματα. Και πάμε στον τέταρτο υποψήφιο, ο οποίος είναι ο Μουχαρέμ Ιντζέ. Είναι υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος της Πατρίδας. Είχε εκλεγεί βουλευτές με τον ΚΕΧΕΠΕ 4 συνεχόμενες φορές. Έρχεται από τις τάξεις του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Είχε διεκδικήσει 2 φορές την ηγεσία του κόμματος ανεπιτυχώς και ήταν ο υποψήφιος του ΚΕΧΕΠΕ στις προεδρικές εκλογές του 2018, καταφέροντας να πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 30%. Η υποψηφιότητα του Ιντζέ είναι σημαντική, αντλεί ψήφους από τον Κιλιστάρογλου και είναι ίσως ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε δεύτερο γύρο στις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές, τι μας λένε. Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγείται ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Η διαδικτυακή εφημερίδα T24 είχε πρόσφατα τα αποτελέσματα του μέσου όρου 9 εταιριών δημοσκοπήσεων, οι οποίες είχαν διεξαχθεί τον Μάρτιο, και βλέπουμε ότι ο υποψήφιος της Συμμαχίας του Έθνους προηγείται με 48,3%. Ο Ερντογάν 43,8%, ο Μουχαρέμ Ιντζέ με ένα 5,5% πραγματικά μπορεί να οδηγήσει τις εκλογές σε δεύτερο γύρο, και ο Σινάν Ογάν με ένα μάλλον αμεληταίο 2,2%. Να αναφέρω εδώ ότι χθες είχαμε επίσης ένα αποτέλεσμα 12 δημοσκοπήσεων, την οποία δεν πρόλαβα να βάλω στην παρουσίαση, οι οποίες αναφέρουν ότι 12 εταιρείες ερευνών διερεύνησαν τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, με τις οποίες ο Ταγίπ Ερντογάν υστερεί σε σχέση με τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις προηγείται ο Κιλιστάρογλου, ορισμένες μάλιστα τον φέρουν να βγαίνει πρώτος από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Όσον αφορά τον δεύτερο γύρο των εκλογών, πάλι συγκεντρωτικές δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου να προηγείται με αυτό το ποσοστό. Όσον αφορά στις βουλευτικές εκλογές, αυτή είναι η δημοσκόπηση από τις τελευταίες που έγιναν της Μετρόπολ. Προηγείται το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Πρέπει να πούμε ότι ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Ταγίπ Ερντογάν να έρχεται δεύτερο, στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, έρχεται πρώτο το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, με μειωμένα ποσοστά σε σχέση με τις προηγούμενες, κοντά στο 2-3%. Τον ΚΕΧΕΠΕ έχει αυξήσει τα ποσοστά του πάλι στο ίδιο ποσοστό. Το κόμμα των Κούρδων φαίνεται ότι αυξάνει τα ποσοστά του, ξεπερνά το 12%, και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως βλέπετε. Η δική μου παρουσίαση τελειώνει κάπως εδώ. Θέτονται κάποια ζητήματα σε αυτές τις εκλογές. Ένα από αυτά είναι αν θα καταφέρει ασφαλώς να εκλεγεί ο Ταγίπ Ερντογάν και αν θα αλλάξει η ηγεσία, αν θα αρχίσει μια νέα εποχή για την Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι ψήφοι του Μουχαρέμ Ιντζέ και των Κούρδων στο δεύτερο γύρο, αν θα μπορέσει η Συμμαχία της Δημοκρατίας να πάρει ποσοστό που θα της επιτρέψει να έχει αυτοδυναμία στο Κοινοβούλιο, και αυτό θα είναι ενδιαφέρον να έχουμε πρόεδρο από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αλλά να υπάρχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο από το κόμμα του Ερντογάν και από το κόμμα του Μπαχτσολί. Και πρέπει να δούμε και πώς θα επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων ο καταστροφικός σεισμός, και ειδικότερα τι θα αλλάξει στην Κύπρο και ειδικότερα στο Κυπριακό αν έχουμε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία. Ο ρόλος ο δικός μου τελειώνει εδώ. Θα δώσω το ρόλο στους επόμενους συνομιλητές και ελπίζω να δώσουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο πάνελ μας. Με το «Εδώ Τουρκία»,
Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή διεθνώς σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καδίρ Χάς της Κωνσταντινούπολης και εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Διεθνώς Σχέσεων του ΙΤΗ στην Αθήνα και την Άννα Αντρέου, δημοσιογράφο, ανταποκρίτρια του ΡΙΚ του ΚΙΠΕ και του Αντένα Ελλάδος στην Τουρκία. Ο κύριος Τριανταφύλου και η κυρία Αντρέου παρουσιάζουν στο κανάλι του στο YouTube αυτό το πρόγραμμα, το ΕΔΟ Τουρκία, που για πρώτη φορά παρουσιάζεται ενώπιον κοινού από ό,τι αντιλαμβάνομαι και είναι εδώ μαζί μας. Ο λόγος σε εσάς. Θα μιλήσουν Ερτογάν versus Κιλιστάρογλου, τα συν και τα πλη. Ο λόγος σε εσάς. Γεια σας. Είναι πρόκληση για μας, για πρώτη φορά να κάνουμε αυτό το ΕΔΟ Τουρκία, όπως το αποκαλούμε το κανάλι μας το YouTube, που βγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα, συζητάμε τις εξελίξεις, διαφωνούμε, κάνουμε τις αναλύσεις μας, αλλά όντως για μας σήμερα αυτή είναι η πρόκληση να το κάνουμε ζωντανά. Εδώ Λευκοσία. Και θα γίνει σήμερα, θα λέμε εδώ Λευκοσία. Έτσι, κύριε καθηγητά. Έτσι, κυρία Ανδρέου. Ναι, ακριβώς όπως το είπε η Άννα, είναι, αυτό που προσπαθούμε πάντα να παρουσιάσουμε στις αναλύσεις μας είναι πέραν των αυτά που παρουσιάζει η κυρία Ανδρέου και οι δημοσιογράφοι συνήθως όσον αφορούν την Τουρκία. Δηλαδή, τι απήγηση έχουν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, στο κυπριακό κ.ο.κ. Να δούμε λίγο την πραγματικότητα, την πολιτική. Όπως μας παρουσίασε η κυρία Σωτηρίου. Ακριβώς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν βγαίνουμε στα κανάλια, στις εφημερίδες, δεν τα λέμε όπως θέλουμε πολλές φορές. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το κανάλι για να λέμε αυτά που εμείς θέλουμε. Όχι ότι δεν μας επιτρέπουν να τα πούμε. Δεν μας επιτρέπει ουσιαστικά αυτό το... Το σύστημα των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Κάνουμε και εμείς αυτοκριτική όταν βγαίνουμε στα κανάλια και μιλάμε. Εδώ όμως, στο κανάλι μας, δεν υπάρχει αυτοκριτική. Δεν υπάρχει αυτολογοκρισία, όχι αυτοκριτική. Δεν υπάρχει λογοκρισία, δεν λογοκρινόμαστε. Είμαστε πιο ελεύθεροι, τα λέμε και πιο ελεύθερα και αποφασίσαμε να βγούμε με αυτό τον τρόπο σήμερα, έτσι, πιο χαλαρά, σαν να συζητάμε μεταξύ μας. Και αυτό κάνουμε άλλωστε. Ναι, κάπως έτσι, με ένα κοινό μπροστά μας. Απλώς για να δούμε ακριβώς όπως ακούστηκε, θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη διαμάχη που όπως εξελίσσεται μεταξύ των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών, έτσι, το κύριο Ερντογάν εναντίον Κιλιστάρογλου. Και ουσιαστικά είχαμε κάτσει λίγο τις τελευταίες δύο μέρες να σκεφτούμε πώς θα το παρουσιάσουμε και σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε θέτοντας μερικά τα τέσσερα βασικά διακυβεύματα που νομίζουμε ότι αυτά εκπροσωπούν σε μεγάλο βαθμό αυτή την αντιπαλότητα και θα σηματοδοτήσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Τουρκίας. Και μήπως ξεκινήσουμε να τα παρουσιάσουμε. Να πούμε ποια είναι αυτά τα διακυβεύματα έτσι όπως τα έχουμε καταγράψει εμείς. Πρώτον, η παλαιά Τουρκία ή η Νέα Τουρκία. Ποιος εκπροσωπεί την Παλαιά Τουρκία και ποιος τη Νέα Τουρκία. Δεύτερον. Όπως αναφέρθηκε και πριν η Τουρκία πριν τους σεισμούς και η Τουρκία μετά τους σεισμούς. Και πώς οι σεισμοί, έτσι, οι φωνικοί σεισμοί της 6ης Φεβρουαρίου έχουν επηρεάσει ή όχι την όλη εκλογική αναμέτρηση. Και το τρίτο μας, ασφαλώς ένα από τα βασικά ζητήματα που συζητούνται, δημοκρατία ή αυταρχία. Ναι, αυτονόητο. Και το τελευταίο που είναι συνδεδεμένο, όλα είναι περίπου συνδεδεμένα, είναι αυτό το προεδρικό το σύστημα, το υπάρχον σύστημα ή το ενδεχόμενο μιας ενός ενισχυμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ή προεδρικό. Ή το προεδρικό, ναι. Ή το προεδρικό σύστημα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, η παλαιά Τουρκία και η νέα Τουρκία. Και τι σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, η νέα Τουρκία, οι αναφορές γίνονται ουσιαστικά από το κύριο Ερντογάν και την κυβέρνησή του, έτσι, ότι εκπροσωπούν τη νέα Τουρκία, παρόλο ότι είναι 10-20 χρόνια στην εξουσία. Η νέα Τουρκία, ο αιώνας της Τουρκίας, είναι τα συνθήματα που σου λέει έχουμε κάτι να δείξουμε τα τελευταία 20 χρόνια και χτίζουμε πάνω σε αυτά. Και βεβαίως το θέμα είναι αν η νέα Τουρκία είναι η παλιά Τουρκία, γιατί είναι και 20 χρόνια στην εξουσία.
Και αντιστοίχως, αν η παλιά Τουρκία που κατηγορεί η κυβέρνηση ότι εκπροσωπείται από την αντιπολίτευση, μπορεί να είναι η νέα Τουρκία για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Και νομίζω παίζουν με τις έννοιες πάρα πολύ στην ίδια τη Τουρκία, και νομίζω ότι είναι από τα μεγάλα ζητήματα. Γιατί αυτό συνδέεται και με, τουλάχιστον όσον αφορά, και το άλλο που θέλω να πω επίσης είναι ότι θα μοιραστούμε λίγο τους ρόλους όσον αφορά, θα μιλάω εγώ περισσότερο για τον Ερντογάν και η Άννα για τον κύριο Κιλιτζάρογλου. Έτσι αποφασίσαμε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο ένας στηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν και ο άλλος τον Κιλιτζάρογλου, αλλά χωρίζουμε πάντα λίγο τους ρόλους μας. Ναι, χαίρομαι που δεν είμαι Τούρκος πολίτης και δεν έχω να αποφασίσω. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν ξέρω... ναι. Ναι, πάντως εγώ αν ήμουν Τούρκος πολίτης θα ήξερα τι θα αποφάσιζα αυτή τη στιγμή. Αλλά και αυτό είναι θέμα, και αυτό είναι ένα θέμα που συζήτησε, γιατί πολλές φορές νομίζω, είναι αυτό αναφέρθηκε και πριν, ότι τη γνωρίζουμε την Τουρκία και δεν τη γνωρίζουμε. Και νομίζω πολλές φορές τη βλέπουμε τους δικούς μας τους όρους. Έτσι, οι έννοιες της δημοκρατίας, κράτου δικαίου κλπ. Το ερώτημα το μεγάλο είναι πόσο απήχηση έχουν αυτά στην τουρκική κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι βασικό που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αλλά αυτή η νέα Τουρκία είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα, όπως ακούσαμε, που παρουσίασε και περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Ερντογάν, ο αιώνας της Τουρκίας. Έτσι, ο αιώνας της Τουρκίας, που ουσιαστικά σου λέει ένας απολογισμός, κοίταξε πού ήμασταν πριν 20 χρόνια, κοίταξε πού βρισκόμαστε σήμερα και πού πάμε. Και αυτή η νέα Τουρκία ουσιαστικά παραβλέπει κατά κάποιο τρόπο την καθημερινότητα, την οικονομική κρίση, και τους δείκτες, ιδιαίτερα τους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες των τελευταίων ετών, όπου υπάρχει κάποια κρίση στην Τουρκία που την βιώνουμε, και κοιτάζει σε αυτό το αφήγημα, το πολιτικό, το ιδεολογικό, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα, και όπως πολύ καλά λένε και ο Ζήνων Ασκονίκος στο νέο τους βιβλίο, έτσι, που παρουσιάζεται ως ένας τρίτος πόλος. Και αυτό το αφήγημα του τρίτου πόλου είναι μια Τουρκία που είναι ανεξάρτητη. Είναι αυτόνομη, αλλά ανεξάρτητη, πολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά. Αυτό είναι το αφήγημα. Και γύρω από αυτό είναι η νέα Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο ο Τούρκος ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται περήφανος για τη χώρα του. Έτσι. Είναι το αφήγημα, το ιστορικό, ότι πάντα φταίνε άλλοι για τα δεινά της Τουρκίας, και δεδομένου ότι η Τουρκία φέτος γιορτάζει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, πάντα φταίνε οι άλλοι, οι υπερρεαλιστές στο παρελθόν, οι μεγάλες δυνάμεις. Σήμερα οι μεγάλες δυνάμεις που λέγονται είναι μόνες πολιτείες και πολλές από τις ευρωπαϊκές που ήταν μεγάλες δυνάμεις τότε, που παίζουν κάποιο ρόλο όσον αφορά την Τουρκία και το ρόλο της στον κόσμο. Και γι' αυτό η Τουρκία πρέπει να είναι ανεξάρτητη, πρέπει να είναι πιο αυτόνομη. Και εκεί πέρα, με το πολιτικό αφήγημα, υπάρχει και το ιδεολογικό. Ότι η αυτονομία δεν συνδέεται ακριβώς με τη Δύση, που έχει συμβάλει η Δύση στην ανάπτυξη της Τουρκίας, αλλά συνδέεται επίσης με μια άλλη αίσθηση, αντιμετώπιση, το τι σημαίνει να είσαι Τούρκος, που δεν είσαι μόνο όπου η θρησκεία παίζει κάποιο ρόλο. Και πως, ναι. Από την άλλη, έχουμε την αντιπολίτευση, η οποία είναι τα έξι ετερόκλητα κόμματα, που διερωτούμαστε πολλές φορές πώς θα βρήκαν μεταξύ τους για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο με μόνο του στόχο. Αυτό που τους ενώνει, τα έξι κόμματα, είναι ότι θέλουν να βγάλουν από την εξουσία, να διώξουν τον Ταγίπ Ερντογάν από την εξουσία. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος, αλλά κάθισαν σε αυτό το τραπέζι, το περιβόητο τραπέζι των έξι, και συμφώνησαν σε κάποια πράγματα τα οποία δεν προβλέπαμε, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι θα κατάφερναν τελικά να συμφωνήσουν. Και έτσι λοιπόν αποφάσισαν για το ποια θα είναι αυτή η νέα Τουρκία, τι θα είναι το μοντέλο αυτό το καινούριο της νέας Τουρκίας. Και βλέπουμε, καταλήγουμε, βγάζουμε συμπεράσματα από αυτά που μας έχουν δώσει, ότι θέλουν να στρέψουν την Τουρκία περισσότερο στην Δύση. Ήταν κάτι που ξεκίνησε ο Ταγίπ Ερντογάν να το κάνει όταν πρώτο ήρθε στην εξουσία. Το εγκατέλειψε, ακολούθησε άλλες πολιτικές μετά το 2007 κυρίως. Τώρα η αντιπολίτευση θέλει να βάλει πάλι σε αυτή την τροχιά.
πίσω στην Δύση. Γι' αυτό και έχουμε εξαγγελίες όπως θα δώσει στους πολίτες την δυνατότητα, τους Τούρκους πολίτες, να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη χωρίς βίζα, κάτι που το υπόσχονται, αν και δεν είναι και τόσο εύκολο να εφαρμοστεί, βλέποντας τις πραγματικότητες. Εστιάζουν στο ότι θα εφαρμόσουν τις συνθήκες, τις αποφάσεις του ΕΑΔ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει μια Τουρκία η οποία ακολουθεί τις εντολές της Δύσης? Αυτό λέει η αντιπολίτευση? Όχι, δεν λέει ουσιαστικά αυτό. Αυτό που θέλει να πει ότι είναι μια Τουρκία η οποία επαναφέρει τις αξίες της Δύσης, τις αξίες της δημοκρατίας, τις αξίες της Ευρώπης ουσιαστικά. Αυτό θέλει, αυτή είναι η νέα Τουρκία που θέλει να στραφεί η αντιπολίτευση. Ναι, τουλάχιστον αυτό δηλώνει, γιατί από πίσω από αυτήν την πολιτική υπάρχουν και πολιτικοί υπολογισμοί. Έτσι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα το κόμμα της ακροματικής αντιπολίτευσης και ο κύριος Κιριζάρογλου, ότι από μόνοι τους ένα 30-35% του εκλογικού σώματος μπορεί να κερδίσουν και προσπαθούν τώρα στο υπόλοιπο 65% να πάρουν ό,τι μπορούν από εκεί πέρα, για να μπορούν πραγματικά να διεκδικήσουν την ηγεσία, τη διακυβέρνηση της χώρας. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο ετερόκλητος συνασπισμός που ανέφερε η Άννα, που ωραία, ναι, Δύση, αλλά μα τα διαβάσει κανείς πολύ προσεκτικά, αλλά πάλι μεσοβέζικες σχέσεις με τη Ρωσία και γενικότερα όχι ιδιαίτερη κριτική στις κυβερνητικές επιλογές όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Ναι, και είναι σίγουρο ότι δεν θα αφήσουν τη Ρωσία. Ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να αφήσει τη Ρωσία. Όμως υπόσχονται εξομάλυνση των σχέσεων με τις χώρες της Δύσης, αν και ασφαλώς εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με την Ελλάδα, γιατί αυτό επηρεάζει και άμεσα και το Κυπριακό. Καλές σχέσεις με την Ελλάδα σημαίνει και βήματα στο Κυπριακό, η διάθεση να γίνουν βήματα στο Κυπριακό, και αυτό είναι που ελπίζουμε ότι θα είναι κάτι που θα αλλάξει, έστω και αν δεν υπάρχουν διαφορές σε αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε αυτή η διάθεση της εξομάλυνσης ίσως να κάνει τη διαφορά. Αν και έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε εξομάλυνση και από τον Ταγίπ Ερντογάν τώρα. Μα, δεν τα, πρέπει τα να είμαστε δηλώνει και στο πρόγραμμά του, έτσι καλώς. Τα δηλώνει στο πρόγραμμά του. Το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζει στην πράξη, και είδαμε τα τελευταία χρόνια πώς ο Ταγίπ Ερντογάν άρχισε να κάνει κάποιες, να εφαρμόζει κάποιες πολιτικές διαφορετικά από αυτά που έκανε τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του. Παρόλο ότι πάλι η εξωτερική πολιτική γενικότερα, ακούσαμε ότι αναφέρεται 6 φορές, ξέρω εγώ, η λέξη Κύπρος στο πρόγραμμα της αντιπολίτευσης, έτσι, και στο άλλο, δηλαδή η εξωτερική πολιτική δεν παίζει τόσο μεγάλο θέμα. Αυτό που είναι το μεγάλο το θέμα είναι το τι προβάλλει και η κυβερνητική παράταξη και η αντιπολιτική παράταξη για το τι σημαίνει να είσαι Τούρκος και ο ρόλος της Τουρκίας γενικότερα. Έτσι. Πάμε στο δεύτερο βέβαια, έτσι, γιατί εδώ μας έχουν βάλει και περιορισμό χρόνων. Εμείς όταν μιλάμε στο κανάλι μας δεν έχουμε κανένα απέναντί μας να κρατάει το ρολόι. Δηλαδή, από τη μία έχετε καθηγητή πανεπιστημίου που δεν καταλάβαμε εμείς καθηγητές, μιλάμε τις ώρες. Από την άλλη, έχουμε ανταποκρίτρια που έχει 1,5 λεπτό να παρουσιάσει ειδήσεις και πρέπει να βγάλει το άτι της στο τέλος. Πίεση. Και μιλάει. Πρώτου σεισμού και μετά σεισμού Τουρκία. Γιατί αντιληφθήκαμε τις μέρες των σεισμών. Εγώ ήμουν 15 μέρες στην Αντιόχεια εκείνες τις μέρες. Έζησα στο πετσί μου τι θα πει σεισμός, ήταν ένα πρωτόγνωρο συνέστημα, και αντιλήφθηκα εκείνες τις μέρες ότι η Τουρκία από σήμερα, και το είχα πει, δεν θα είναι ίδια μετά από εκείνο το σεισμό. Μιλάμε για μια νέα Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία τώρα έχει απέναντί της, έχει να αντιμετωπίσει ένα κόστος 104 δις δολαρίων. Και αυτό το βλέπουμε από επίσημα
από επίσημες εκθέσεις, ακόμα και της τουρκικής κυβέρνησης. Είναι τέτοια μεγάλη καταστροφή, τόσο μεγάλη καταστροφή, που ανάγκασε ακόμα και την κυβέρνηση να επαναθεωρήσει τον Ταγίπ Ερντογάν, να επαναθεωρήσει πράγματα, γιατί έχοντας ένα τέτοιο κόστος απέναντί του, πρέπει να δει και τον κόσμο διαφορετικά. Τους οι παλιοί του φίλοι, οι παλιοί του εχθροί, πρέπει να γίνουν φίλοι τώρα. Γι' αυτό και είδαμε κάποιες μετατοπίσεις αυτή την περίοδο. Και αντιλαμβάνεστε, επηρέασε 14 εκατομμύρια ανθρώπους, άμεσα τους επηρέασε, γιατί σε αυτές τις 11 περιοχές ζούσαν 14 εκατομμύρια άνθρωποι. Άρχισαν να ξενιτεύονται από τα σπίτια τους. Δεν είχαν σπίτια καταρχήν, γιατί το 54% των σπιτιών είτε κατέρευσαν, είτε έπαθαν ζημιές, τέτοιες ζημιές που είναι ακατοίκητα πλέον, δεν θεωρούνται ότι μπορούν να κατοικηθούν. Πόλεις ολόκληρες χάθηκαν, η Αντιόχεια δεν υπάρχει. Τίποτα, είναι μια πόλη έρημη τώρα, η οποία πήγα για δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει άνθρωπος πια να κυκλοφορεί στην Αντιόχεια. Πάνε οι άνθρωποι και βλέπουν απλώς τα σπίτια τους εκεί, κλαίνε και φεύγουν. Είναι μια κατάσταση προσφυγιάς ουσιαστικά, γιατί έφυγαν και από την περιοχή. 4 εκατομμύρια λένε ότι είναι οι άνθρωποι που έφυγαν από την περιοχή. Και άλλοι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, άλλοι στην Άγκυρα, στα Άδανα, σε πολλές περιοχές της Τουρκίας. Και ελπίζουν ότι μια μέρα θα μπορέσουν να επιστρέψουν πάλι κοντά στην πόλη τους, ούτε καν μέσα στην Αντιόχεια. Σε κάποιες πόλεις οι οποίες θα χτιστούν, είναι αυτό το πρόγραμμα TOKI, όπως υποκαλείται στην Τουρκία, είναι ένα κρατικό πρόγραμμα, χτίζονται πολυκατοικίες, χτίζονται σπίτια, θα τους δώσει 56.000, θα χτιστούν 56.000, θυμάμαι τους αριθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν υποσχεθεί ανοικοδόμηση της πόλης, ανοικοδόμηση, μεγάλη ανοικοδόμηση στην περιοχή για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τους ανθρώπους. Όμως, η διαχείριση γίνεται σωστά από την κυβέρνηση? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Ναι, ναι και όχι. Δηλαδή, γιατί αυτό ήταν ένα διακύβευμα που εδώ και μήνες ήταν από τα πρώτα θέματα που σκεφτήκαμε μετά τους σεισμούς, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει μια θεαματική αλλαγή. Εκεί που στην αρχή συζητάγαμε για την διαχείριση καταστροφών, η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κρίση άμεσα, έτσι, την ανθρωπιστική κρίση στην πρώτη φάση, η κυβέρνηση έχει δείξει κάποια φοβερά, έτσι, αντιμετώπιση του ζητήματος. Και το παρουσιάζει ως ευκαιρία. Ευκαιρία ανοικοδόμησης. Και ουσιαστικά όταν πια υπάρχει ένα σχέδιο που σου λέει μέχρι τις εκλογές θα έχουν χτιστεί κάποιες κατοικίες, τώρα πώς και τι είναι άλλο θέμα, αλλά θα έχουν χτιστεί και θα παραδοθούν, έχει διαμορφώσει ένα ολόκληρο σχέδιο δείχνοντας ότι κοίταξε, μας έχει τύχει αυτή η μεγάλη συμφορά και παρά τα αυτά έχουμε ένα σχέδιο, αναγνώριση αδράνειας ενδεχομένως στην αρχή. Κάποιοι υπουργοί σχεδόν μονίμως είναι πια εκεί πέρα, έτσι, και εκτελούν έργο της ανοικοδόμησης και ουσιαστικά το προβάλλει αυτό η κυβέρνηση ως κοιτάξτε ότι εγώ ξέρω να διοικήσω και ξέρω πραγματικά να αντιμετωπίσω τις κρίσεις και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά επειδή βγήκαν οι σεισμολόγοι και μας υπενθυμίσαν αυτό που οποιοδήποτε, ότι εμείς που ζούμε με άλλα 20 σχεδόν εκατομμύρια στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ότι κάποια στιγμή περιμένουν και εκεί μεγάλο σεισμό, το χρησιμοποιούν αυτό γιατί ήδη έχουν προβάλει ολόκληρο σχέδιο δράσης για να μπορεί η Κωνσταντινούπολη να αντιμετωπίσει το μεγάλο σεισμό που θα έρθει κάποια στιγμή. Και νομίζω είναι ένα αφήγημα που το έχει προβάλει και συνεχίζει να το προβάλλει η αντιπολίτευση, αλλά μπορεί ενδεχομένως να μην της βγαίνει τόσο πολύ γιατί η κυβέρνηση σου λέει έχω σχέδιο και κάτι κάνω. Και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και εκτός περιοχής. Έτσι, και εκεί πέρα ιδιαίτερα παίζει ρόλο και ο αρμόδιος υπουργός, ένας νεαρός, έτσι, ο κύριος Κουρούμ, που τον προβάλλει αρκετά η κυβερνητική παράταξη και σου λέει αυτό. Και νομίζω είναι ενδιαφέρον αυτό το διακύβευμα, αν θα βγει, σε ποια πλευρά θα βγει και πώς θα επηρεάσει εκλογές. Και βεβαίως δίνουν έμφαση
και οι δύο παρατάξεις και οι δύο πλευρές, επειδή δεν έχει αλλάξει κάτι, υπήρχε μια συζήτηση στην αρχή αν θα πρέπει να αλλάξει η κατανομή των εδρών, δεδομένου ότι πάρα πολλοί έχουν φύγει αυτή τη στιγμή, είναι εκτοπισμένοι σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, αλλά δεν έχει αλλάξει. Και αν δεις το σύνολο, νομίζω στις 11 περιφέρειες είναι 96 βουλευτές από τους 600 ψηφίζονται εκεί πέρα, με τις εκλογές τις τελευταίες, οι 60 ανήκουν στο κυβερνών κόμμα και στο ΜΕΧΑΠΕ. Και να δούμε τώρα να θα αλλάξουν τα δεδομένα αυτά. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει εκμεταλλευτεί, δηλαδή είδε μια ευκαιρία, την άρπαξε και σου λέει: εμείς χτίζουμε το μέλλον, η ανοικοδόμηση. Είμαστε ανοιχτοί στον υπόλοιπο κόσμο και είδαμε πώς ήταν σημαντική και η διάσκεψη δωρητών στις Βρυξέλλες πρόσφατα. Και όλα αυτά τα θετικά σχόλια και για όλες τις χώρες που έχουν ουσιαστικά συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσεως. Και η αλήθεια είναι ότι η αντιπολίτευση, ειδικά σε αυτό το ζήτημα των σεισμών, δεν κατάφερε στην ουσία να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία που βρέθηκε μπροστά της και άφησε περισσότερο τον Ταγίπ Ερντογάν να βγαίνει με υποσχέσεις, άσχετα εάν αυτές τις υποσχέσεις θα μπορέσει να τις υλοποιήσει, όμως δίνει το μήνυμα ότι κινείται σε αυτό. Άσχετα αν κατάφερε να διαχειριστεί όλη αυτή την κρίση, γιατί δεν είμαστε, τουλάχιστον εγώ, δεν είμαι εντελώς βέβαιη ότι έχει καταφέρει να την διαχειριστεί, όμως από την άλλη, ούτε και η αντιπολίτευση έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις και τρόπους αντιμετώπισης όλης αυτής της κρίσης. Αυτός που κέρδισε τους περισσότερους πόντους σε αυτή τη διαδικασία ήταν ο Μουχαρέμ Ιντζέ, ο οποίος από την πρώτη μέρα των σεισμών κατάφερε, ήταν ο μόνος πολιτικός ηγέτης που πήρε αμέσως το αεροπλάνο. Έτυχε να ήταν εκεί, νομίζω. Έτυχε να ήταν εκεί και το εκμεταλλεύτηκε. Το εκμεταλλεύτηκε και παρουσίασε, εμφανίστηκε μπροστά στους, σε ολόκληρη την Τουρκία, ως ο άνθρωπος που ήταν εκεί και έκανε περιοδίες σε όλη την περιοχή. Και αυτό είναι στα πλην της αντιπολίτευσης, γιατί άφησε τον Μουχαρέμ Ιντζέ να παίξει παιχνίδι και να αποσπάσει ακόμη περισσότερες ψήφους από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Γιατί ένας από τους μεγάλους πονοκεφάλους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος αυτή τη στιγμή είναι ο Μουχαρέμ Ιντζέ, που κάποιες δημοσκοπήσεις, θα σας πούμε αργότερα και για τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε κάνει μια έρευνα για αυτό το ζήτημα. Ο Μουχαρέμ Ιντζέ είναι ο άνθρωπος που απειλεί τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου αυτή τη στιγμή. Δεν κατάφεραν να τα βρουν και αυτό ίσως στοιχήσει στον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, γιατί θα δούμε τι θα γίνει και σε σχέση με το δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. Πέρα από την περιοδία που έκανε, επειδή έτυχε να είναι εκεί πέρα, είναι και πώς χρησιμοποίησε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό που συζητιέται τον Ιντζέ, επειδή με τα επίσημα στοιχεία πάνω από 5 εκατομμύρια θα υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι και έχει κάποια πείχεση ο Ιντζέ στη νεολαία, είναι τελικά πώς οι ψηφοφόροι του ενδεχομένως, και υπάρχουν και μετρήσεις για αυτό, πώς οι ψηφοφόροι του θα ψήφιζαν αν πάμε σε δεύτερο γύρο των εκλογών. Και εκεί που θεωρούν πάρα πολύ στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ότι εντάξει, μας έχει κάνει ζημιά επειδή είναι υποψήφιος επισήμως, αλλά επειδή ανήκει στην παράταξή μας, θα επιστρέψουν όλοι οι ψηφοφόροι σε εμάς, δεν είναι δεδομένο αυτό. Μόνο σε μια δημοσκόπηση πρόσφατη, μόνο το 30% αυτών που δηλώνουν θα ψηφίσουν Ιντζέ, είναι σίγουρο θα ψηφίσουν τον Κιλιστάρογλου. Και μετά ένα υψηλό ποσοστό θα ψηφίσουν τον Ερντογάν. Και μοιράζονται οι ψήφοι. Αλλά γι' αυτό αυτός ο παράγοντας είναι σημαντικός. Αλλά πάμε και στο τρίτο. Να πάμε στο τρίτο, γιατί εγώ παρακολουθώ και το ρολόι εδώ. Και η Κωνσταντίνα θα αρχίσει να θυμώνει. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως μιλάει πιο πολύ από μένα, έτσι. Ναι, συνέχισε. Αυτό ήταν από τις πόντες του κυρίου καθηγητή που συχνά γίνονται. Λοιπόν, αυταρχία ή δημοκρατία, κύριε καθηγητή, σας δίνω το λόγο. Εδώ έχει να κάνει με αυτό που έλεγα και πριν, δηλαδή πώς αντιμετωπίζουμε εμείς, πώς βλέπουμε εμείς εδώ στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Ελλάδα, στη Δύση γενικότερα, τις εξελίξεις στην Τουρκία. Μία χώρα που θεσμικά
Από το 1950 ανήκει στη Δύση, κράτος μέλος Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά το 1952 στο ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής, και υποψήφια προς ένταξη χώρα που και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι αυτός είναι ο στόχος, να ενταχθούν. Δεν έχουν φύγει από αυτό το στόχο. Και εκεί πέρα σου λέμε, ναι, κρίνεσαι. Υπάρχει και, άμα κοιτάξει κανείς τις εκθέσεις πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σου λέει κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, θέση των γυναικών και ούτω καθεξής. Και εκεί πέρα σου λες, μα η Τουρκία που προβάλλεται ως δημοκρατία, και η λέξη δημοκρατία τη χρησιμοποιούν όλοι, έτσι, και ο Ερντογάν υπερασπίζει την δημοκρατία, έτσι. Και ιδιαίτερα... Ο καθένας έχει τη δική του δημοκρατία στην Τουρκία, έτσι. Ακριβώς. Εάν τελικά εμείς πώς την βλέπουμε, αυτά που θα πετούμε εμείς ως πολίτες των χωρών μας, έτσι, εσείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγώ της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι τόσο ουσιαστικά τελικά, τόσο ουσιαστικά για τον μέσο Τούρκο πολίτη. Μπορεί να είναι για ένα μέρος των Τούρκων, αλλά αν είναι για το σύνολο. Και εκεί πέρα, αυτό που προβάλλει ο κύριος Κυριζντάρογλου και η Τράπεζα των Έξι είναι ακριβώς ότι, ναι, οι δείκτες δεν είναι καλοί, έτσι, όσον αφορά όλα αυτά που αφορούν και το τύπο και τον κοινοβουλευτισμό, δικαιώματα των γυναικών, εργατικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει η αλλαγή. Γιατί ο πολίτης, και παρεπιπτόντως υπάρχουν και μετρήσεις. Συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας, υπό τον Μουσταφά Ιντίν, τον καθηγητή, και κάνουν ποιοτικές έρευνες κάθε χρόνο της κοινής νόμης. Και τώρα τελευταία, που η περσινή έρευνα που αφορούσε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί πέρα σταθερά, όταν ρωτάς τους Τούρκους πολίτες, θα ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι λένε όχι. Θέλετε να συνεχίσει όμως το επόμενο ερώτημα η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, λένε ναι. Και αν πας και σε πιο ποιοτικά ερωτήσεις, πιο ποιοτικές ερωτήσεις, γιατί, παλιότερα ήταν για θέμα οικονομίας, τώρα είναι και βλέπεις ότι ένα μεγάλο ποσοστό σου λέει ακριβώς αυτά, κράτος δικαίου, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Και ασφαλώς έχουν γίνει και συγκεκριμένες ανακοινώσεις από την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση αυτό που λέει αυτή τη στιγμή είναι ψηφίστε εμάς για να φέρουμε τη δημοκρατία πίσω. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία και τα βασικά επιχειρήματά της είναι οι άνθρωποι του τύπου που είναι στις φυλακές. Επίσης, βασικά ονόματα, όπως είναι ο Ντεμιρτάς, ο ηγέτης του Φιλοκουρδικού Κόμματος, πρώην ηγέτης του Φιλοκουρδικού Κόμματος, που είναι μια από τις βασικές προσωπικότητες στην Τουρκία, είναι στη φυλακή, παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τις εκκλήσεις από την Ευρώπη να τον αφήσουν ελεύθερο. Επίσης, ο Οσμάν Καβάλα, ένας επιχειρηματίας με διεθνή αναγνώριση, και γι' αυτόν υπάρχουν σοβαρότατες αποφάσεις. Η αντιπολίτευση λέει ότι αν πάρω την εξουσία, αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν από τις φυλακές. Παρόλο που αντιλαμβάνεται ότι είναι μεν απόφαση δικαστηρίων, αλλά η δικαιοσύνη δεν ήταν και δεν ξέρουμε και αν θα είναι και μετά την αποχώρηση του Ταγί Περτογάν ανεξάρτητη. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Δεν σημαίνει ότι θα είναι ανεξάρτητη. Απλώς θα έχουμε μια άλλη δημοκρατία πάλι. Γιατί στο ερώτημα υπάρχει, μπορεί να υπάρξει δημοκρατία ή όχι στην Τουρκία. Η Τουρκία έζησε όλα αυτά τα πραξικοπήματα και είναι στη διαδικασία της δημοκρατίας. Αλλά με αυτό το παρελθόν που έχει, δεν μπορείς να μπεις από τη μια μέρα στην άλλη στη δημοκρατία. Ακόμα και αν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα έρθει στην εξουσία, δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα στην Τουρκία θα έχουμε την δημοκρατία την οποία εννοούμε εμείς στη Δύση, εννοούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο η δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλη η δημοκρατία της Τουρκίας. Όμως μπορούν και γίνονται βήματα προς την δημοκρατία. Αυτό είναι που περιμένουμε από την Τουρκία. Να αρχίσει η διαδικασία να κυλάει πιο γρήγορα. Ναι. Γιατί και επί Ερντογάν είχαμε δει βήματα προς τη δημοκρατία. Ειδικά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του είχαμε δει πολλά βήματα προς τη δημοκρατία. Πόσο γρήγορα όμως
προχωρά αυτή η διαδικασία, αυτό είναι το ερώτημα, και πόσο γρήγορα θα προχωρήσει αν έρθει η αντιπολίτευση στην εξουσία ή αν παραμείνει ο Ταγίπ Ερντογάν. Ωραία, τα είπες όλα. Τα είπα όλα. μίλησα περισσότερο, λες. προειδοποίησης χρόνου. Ναι. Θα τελειώνουμε σε λίγο. Ωραία, ας πάμε... Ας πάμε στο τέταρτο και δύο αναφορές θα κάνω εγώ για την δημοσκοπήσεις. Μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Το τέταρτο διακύβευμα είναι συνδεδεμένο τελικά αυτό το... Η συνέχιση του προεδρικού, ενισχυμένου προεδρικού συστήματος που υφίσταται στη παρούσα φάση και συνδέεται με το προηγούμενο διακύβευμα δημοκρατία ή αυταρχία ή ουσιαστικά αυτό που λέγεται ενός ανδρός αρχή, δηλαδή αν συνεχιστεί να επανεκλεγεί ο κύριος Ερντογάν και έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τι θα σήμαινε για το μέλλον της Τουρκίας, έτσι, περισσότερη αυταρχία. Και είναι η αλλαγή προς ένα ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα που προβάλλει η αντιπολίτευση και ουσιαστικά υπάρχει και ένα κείμενο που έχει συμφωνηθεί για αυτό το πράγμα, όπου έχουν κάτσει νομικοί από όλα τα κόμματα και τις παρατάξεις αντιπολίτευσης και έχουν με λεπτομέρεια κάτσει κάτω και σου λένε ότι μέσα τα επόμενα 2-3 χρόνια, αν κερδίσουμε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ενισχυμένη πλειοψηφία, θα αλλάξουν συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος για να μπορεί να ξαναλλάξει το πολιτικό σύστημα. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν από τα μεγάλα επιχείρηματα που τους ένωσε, τους έφερε μαζί. Δεν συζητιέται πια καθόλου πια. Δεν συζητιέται. Γιατί δεν συζητιέται? Γιατί οποιασδήποτε και να είναι πια οι ενδείξεις των δημοσκοπήσεων, τη μία μέρα κερδίζει ο ένας, τη μία μέρα ο άλλος, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή κανένα ιδιαίτερη αντιπολίτευση να μπορεί να έχει ποσοστά στο κοινοβούλιο της ενισχυμένης πλειοψηφίας. Που είναι απαραίτητο, δηλαδή σε ένα κοινοβούλιο 600 εδρών χρειάζονται 360 βουλευτές για να μπορούν να ξεκινήσουν αλλαγές σε άθρα του συντάγματος. 460 να πάνε σε δημοψήφισμα, 400 για να μπορούν να αλλάξουν το σύνταγμα κοινοβουλευτικά. Και από ό,τι φαίνεται δεν βγαίνουν τα νούμερα και γι' αυτό το λόγο αυτό έχει ψιλοαδρανήσει, αλλά είναι από τα βασικές δεσμεύσεις της αντιπολίτευσης αν αναλάβει την εξουσία. Δηλαδή, ο ίδιος ο κύριος Κιλιτσδάρογλου προβάλλει τον εαυτό του, λέει: εγώ είμαι 74 χρονών, δεν έχω σκοπό να μείνω στην εξουσία για πάντα. Καρφί στον πρόεδρο Ερντογάν. Ο σκοπός μου είναι να συμβάλλω στη μετάλλαξη του πολιτικού συστήματος. Και φτάνουμε στο βασικό μας ερώτημα, που όποιος μας δει, αυτό μας ρωτάει. Ποιος θα κερδίσει και τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Η απάντηση που δίνουμε είναι δεν ξέρουμε, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι έγκυρες στην Τουρκία. Καμία εταιρεία. Όλες οι εταιρείες, αντίθετα με το αυτό που γνωρίζουμε στη Δύση και πάλι, οι εταιρείες υπάγονται σε κόμματα. Και έχουμε κάνει μια έρευνα αυτές τις μέρες, που θα την δείτε πολύ σύντομα και αλλού, που λέει ότι βρήκαμε όλες τις εταιρείες και λέμε ποιος ανήκει πού. Δηλαδή και οι σοβαρές και οι μη σοβαρές. Ακριβώς. Έτσι. Αυτές που θεωρούμε τις πιο σημαντικές εταιρείες, οι οποίες θα έπρεπε να ήταν αντικειμενικές. Εταιρείες όπως Γενάρ, Οπτιμάρ, Σάρος, Αρέτα, οι οποίες είναι μεγάλες εταιρείες, πολύ σημαντικές εταιρείες. Αυτές ανήκουν στο κυβερνών κόμμα. Και όποιο αποτέλεσμα και να βγάλουν, πάντα δείχνουν το κυβερνών κόμμα να είναι μπροστά. Από την άλλη, έχουμε εταιρείες όπως Γκεζιτσί, Αβράσια, Γιονεϊλέμ, Αξόι, Αλφ. Αυτές οι εταιρείες, επίσης σοβαρές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, αυτές οι εταιρείες πρόσκυνται στην αντιπολίτευση. Όποιο αποτέλεσμα και να. Και οι περισσότερες πρόσκυνται στην αντιπολίτευση. Οι περισσότερες, η αλήθεια που έχουμε αναλύσει, πρόσκυνται στην αντιπολίτευση. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, οι οποίες, όπως η ORC, η MAC, η Μετροπόλ, αυτές οι εταιρείες ήταν εταιρείες που ξεκίνησαν με το κυβερνών κόμμα και τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, δείχνουν την αντιπολίτευση πάντα μπροστά και τα έχουν σπάσει με το κυβερνών κόμμα. Δεν υπήρξαν διαφωνίες, αποχώρησαν και τώρα δείχνουν την αντιπολίτευση να είναι μπροστά. Γι' αυτό, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, μπερδεύεται κάποιος και λέμε δεν θα ξαναδώσουμε αποτέλεσμα δημοσκόπησης
ή αν τα δίνουμε είναι χωρίς να πιστεύουμε τίποτα. Και έτσι λοιπόν, με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει. Προσπαθούμε να κάνουμε την ανάλυση μας βλέποντας τις πολιτικές των κομμάτων και αυτή τη στιγμή βάζουμε τα πλην και τα συν. Αυτός ήταν και ο τίτλος της σημερινής μας παρέμβασης. Τα συν και τα πλην λοιπόν, και με βάση τα συν και τα πλην προσπαθούμε να καταγράψουμε και να αντιληφθούμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Και σας λέμε ότι δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ναι. Δηλαδή το βασικό ερώτημα για μένα, νομίζω για τον μέσο Τούρκο πολίτη, άλλο τώρα τι προωθούν, τι προβάλλουν τα κόμματα, είναι εάν που ο Τούρκος πολίτης είναι συντηρητικός, θα μας τα πει και εδώ ο Νίκος, είναι συντηρητικός, είναι πιο θρήσκιος από τον μέσο Έλληνα Κύπριο πολίτη και ούτω καθεξής. Αν ουσιαστικά κάτσει κάτω και πει, το αφήγημα είναι ότι εκεί που βρίσκεται η Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια, θα βρισκόταν η Τουρκία σήμερα εκεί που βρίσκεται και με τις προπτικές να είναι αυτός ο περίφημος τρίτος πόλος, έτσι, της υπερήφανης, ανεξάρτητης Τουρκίας πολιτικά, οικονομικά, ενεργειακά, αν δεν ήταν στην εξουσία ο Ερντογάν και το κόμμα του. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα, λιγότερο από αυτό που θα μας προβλημάτιζε εμείς, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ελευθερία και όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά ναι, για να είναι ολοκληρωμένη η παρουσίασή μας, πρέπει να σας πούμε και επίσης κάτι πολύ βασικό, γιατί ζούμε εκεί και βλέπουμε τι λέει όλος ο κόσμος. Η αντίληψη όλου του κόσμου είναι ότι ακόμα και αν βλέπουν νίκη Ερντογάν, νίκη Κιλιστάρολου, δεν μπορεί να φανταστεί κανένας τον Ταγίπ Ερντογάν να φεύγει από την εξουσία. Ναι, η παράσταση νίκης σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παρόλο ότι μειώνεται λίγο το τέτοιο, είναι ακόμη υπέρ νίκης Ερντογάν. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Ακόμα και της αντιπολίτευσης μερικές φορές, ακριβώς, βλέπουν ότι, και αν ρωτήσεις τους ανθρώπους γιατί, λένε δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα φύγει από την εξουσία. Θα βρει έναν τρόπο και θα παραμείνει στην εξουσία. Και εδώ είναι που θέτουμε και τον παράγοντα έντασης, που έχει ξεκινήσει μια ένταση. Είδαμε πυροβολισμούς έξω από κόμματα και φοβόμαστε και εμείς, αλλά και ο κόσμος στην Τουρκία, ότι όσο περνάνε οι μέρες, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, αυτό το κλίμα θα εντείνεται και δεν ξέρουμε πώς θα είναι η μέρα των εκλογών. Γι' αυτό και η επόμενη μέρα των εκλογών δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και υπάρχουν και σενάρια B, το συζητάγαμε, πλάνα, σχέδια Β, για πολλούς θεσμούς, ναι, γιατί δεν ξέρουν την επόμενη μέρα των εκλογών πώς θα είναι η Τουρκία. Θα είναι μια Τουρκία αρμονική, θα είναι μια Τουρκία έντασης. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, συμφωνούμε. Ναι, ναι, απλώς επειδή μας πιέζουν. Θέλουμε αυτό εδώ να κλείσουμε, αλλά επειδή πάντα στο YouTube το κανάλι μας έχουμε ένα ιδιαίτερο τρόπο να κλείνουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε και εδώ. Θα το πω εγώ τώρα στα κυπριακά και στα ελληνικά. Λαλούμεντα. Στο επανειδήνε, είναι η μετάφραση. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη μία απάντηση στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου ότι δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει. Συνεχίζουμε με τον φίλο τον Νίκο τον Μούδουρο, λέκτρο στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσοανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα μας μιλήσει για τα τρία έθνη της Τουρκίας, ιδεολογικές και εκλογικές τάσεις. Μισά λεπτά για να θέσουμε σε... Νίκο, αν θέλεις μετακινήσεις, θα το. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τον Δημήτρη και την Άννα, εγώ θα κάνω ένα μονόλογο. Ελπίζω να μην είναι βαρετός. Ο τίτλος της παρουσίασης μου είναι, περιλαμβάνει τον όρο τα τρία έθνη και θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω με κάποιες σκέψεις σύντομες επί τούτου, γιατί μιλούμε για τρία έθνη, γιατί χρησιμοποιούμε τη φράση τρία έθνη στην Τουρκία. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τρία έθνη σε μια χώρα, εν πάση περιπτώσει. Από ό,τι θα προσέξετε, είναι σε εισαγωγικά.
Το πιο δημοφιλές ερώτημα της περίοδου, όντως, το είχε αναφέρει προηγουμένως ο Δημήτρης και η Άννα, είναι ποιος κερδίζει τις εκλογές. Μια παραλλαγή του ενός από τα πιο δημοφιλές ερωτήματα της περίοδου είναι «Χάνει ο Ερντογάν» ή ακόμα πιο συγκεκριμένα «Είναι δυνατόν να χάσει ο Ερντογάν»? Διότι συνήθως του αποδίδουμε κάποιες μαγικές ικανότητες, είναι ο παντοτινά ήττητος. Τούτον είναι βεβαίως και αποτέλεσμα κάποιων κοινωνικών πολιτικών διαδικασιών εντός Τουρκίας που έχουν βοηθήσει σε μια μυθολογία περί του ανίκητου Ερντογάν. Νομίζω ότι μια πιθανή απάντηση που βγαίνει μέσα από την ύπαρξη ιδεολογικά τριών εθνών είναι η εξής. Υπάρχουν στην Τουρκία μετά από 20 χρόνια όλες οι οικονομικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μάλλον θα αλλάξει η εξουσία. Όμως, η εξέλιξη του των συνθήκων δεν μπορεί να οδηγήσει αυτόματα στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες θα αντικατοπτριστούν άμεσα στην κάλπη της 14ης Μαΐου. Υπάρχει μια συγκεκριμένη απόσταση. Είναι για τούτη την κρίζα απόσταση που θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία σήμερα. Γιατί μπορεί να είναι διπλή απάντηση? Δηλαδή, ενώ γιατί υπάρχουν οι συνθήκες να αλλάξει εξουσία στην Τουρκία, εν τούτης η κάλπη μπορεί να μην το επιβεβαιώσει τούτο το πράγμα. Και μία πιθανή απάντηση για την οποία εργαζόμαστε και ερευνητικά ονομάζεται η πολιτισμική πόλωση στην Τουρκία. Η πόλωση σε πολιτισμικούς άξονες. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να το ονομάσει ως πολιτισμικός πόλεμος. Culture wars. Ο Ερντογάν είχε στείλει, είχε ποστάρει ας πούμε το συγκεκριμένο tweet το 2019 το Φεβράριο. Ήταν η προεκλογική περίοδος για τις δημοτικές εκλογές, αν θυμάστε τότε. Το 2019 είχαμε δημοτικές εκλογές στην Τουρκία και είχε περιγράψει την Τουρκία ουσιαστικά ως τη χώρα στην οποία υπάρχουν δύο αντιμέτωποι συνασπισμοί. Η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον δύο συμμαχιών. Η μία συμμαχία εννοεί τη δική του συμμαχία. Είναι η συμμαχία που περιλαμβάνει τα αληθινά γνήσια παιδιά του έθνους. Η αντίπαλη συμμαχία την ονομάζει Ζιλέτ, που σε μια ελεύθερη μετάφραση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η συμμαχία των έκπτωτων. Από πού? Από τις έκπτωτη από τις γνήσιες εθνικές αρχές, έτσι όπως τις εκπροσωπεί η άλλη συμμαχία. Προχωρά δηλαδή ο πρόεδρος της Τουρκίας, τούτο βεβαίως δεν είναι, είναι ένα από τα παραδείγματα, μπορούμε να πούμε για χιλιάδες παραδείγματα, προχωρεί στην περιγραφή της κοινωνίας την οποία εξουσιάζει με διαιρετικές περιγραφές σε πολιτισμικούς άξονες. Σε άξονες οι οποίοι περισσότερο παρουσιάζουν αντιπαράθεση με βάση τον τρόπο ζωής. Τα πιστεύω, τις αξίες, τις νοοτροπίες. Κάποιος θα μπορούσε να περιγράψει, περιγράφεται συχνά η αντιπαράθεση αυτή στην Τουρκία, ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ λευκών και μαύρων Τούρκων, που δεν έχουν σχέση με το χρώμα του δέρματος. Οι λευκοί προνομιούχοι, οι μαύροι οι καταπιεσμένοι. Οι καταπιεσμένοι μαύροι θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι, οι λευκοί, οι κοσμικοί, μικροαστοί, πιο οικονομικά ισχυροί κτλ. Κάποιος θα μπορούσε επίσης να περιγράψει την αντιπαράθεση μεταξύ περιφέρειας κέντρου. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με τούτη την περιγραφή, αλλά θα ήταν σωστό να γνωρίζετε ότι υπάρχει περιγραφή της αντιπαράθεσης ως περιφέρεια, επαρχία, χωριών, αξίες παραδοσιακές εναντίον του κέντρου που είναι η πόλη, η Μητρόπολη, ο πιο αστικός τρόπος ζωής, η πιο δυτικότροπη κοινωνία της Τουρκίας. Τούτη η πόλωση που σχηματίζεται στην Τουρκία μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα. Διότι ένας εντός εισαγωγικών μαύρος Τούρκος περιγράφεται ως τέτοιος διότι είναι πιστός μουσουλμάνος, θεωρητικά καταπιεσμένος ιστορικά από το κοινωνικό κατεστημένο, αλλά μπορεί να είναι την ίδια στιγμή εκατομμυριούχος. Να ανήκει σε έναν μεγάλο πανίσχυρο σύνδεσμο επιχειρηματιών, τον Μουσιάτ για παράδειγμα, ο οποίος είναι ο επιχειρηματικός σύνδεσμος των μουσουλμάνων επιχειρηματιών. Άρα υπάρχει καλλιέργεια ή τεχνητή επιβολή μιας πόλωσης σε πολιτισμικούς άξονες, η οποία
χωρίζει την κοινωνία σε πόλους κλειστούς θεωρητικά, εσωτερικά ομοιογενείς, που στην πραγματικότητα σε καμία περίπτωση δεν είναι ομοιογενείς, και αιώνια σε σύγκρους, αιώνια σε μια αντιπαράθεση. Τούτη η πόλωση, επειδή υπάρχει για χρόνια και επειδή στηρίζεται σε κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, τις οποίες ελπίζω μετά να παρουσιάσω πιο κατανοητά, εγκλωβίζει το πολιτικό και το εκλογικό σύστημα σε συγκεκριμένες ισορροπίες, που φαίνεται είναι ακριβώς τούτες οι ισορροπίες που μας εμποδίζουν να έχουμε μια καθαρή εικόνα, όπως ακριβώς την είπε η Άννα και ο Δημήτρης, δεν ξέρουμε να μπορεί να γίνει. Όμως από την άλλη, το πάγωμα, ο εγκλωβισμός του εκλογικού σώματος σε μια συγκεκριμένη εικόνα είναι και εκείνο που μας κάνει να έχουμε κάποιες αφιβολίες του ότι όντως υπάρχουν συνθήκες αλλαγής αυτήν τη φορά της εξουσίας στην Τουρκία. Θα σας παρουσιάσω τρεις συγκεκριμένους εκλογικούς χάρτες, τους οποίους θα δείτε την ημέρα των εκλογών, για να καταλάβετε τον εγκλωβισμό του εκλογικού σώματος σε τρία μεγάλα έθνη. Καθορισμένα με πολιτισμικούς όρους όμως, καθορισμένα με τον τρόπο ζωής, καθορισμένα περισσότερο με την πολιτισμική ταυτότητα. Αυτός είναι ο εκλογικός χάρτης των βουλευτικών εκλογών του Νιόβρη 2002, ήταν η πρώτη φορά που το ΑΚΕΠ είχε κερδίσει τη διακυβέρνηση της Τουρκίας. Ο δεύτερος εκλογικός χάρτης είναι του 2015, επίσης είχε κερδίσει με διπλές εκλογές τότε και με χαοτική κατάσταση, είναι επίσης τη μονοκομματική κυβέρνηση του ΑΚΕΠ. Ο τρίτος χάρτης είναι των βουλευτικών εκλογών του 2018. Αν θα έβαζα όλους τους εκλογικούς χάρτες από το 2002 μέχρι το 2018, θα βλέπετε περίπου την ίδια εικόνα. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά? Μια τεράστια κίτρινη Τουρκία, μια μικρή κόκκινη στις δυτικές περιοχές και μια άλλη μικρή μοβ στις νοτιοανατολικές περιοχές. Τι είναι? Τούτα είναι τα τρία έθνη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τούτα είναι τα τρία έθνη εντός εισαγωγικών, τα οποία αντικατοπτρίζονται αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, η Κωνσταντίνα ήταν πάρα πολύ βοηθητική, όπως και η Άννα βεβαίως και ο Δημήτρης, στους τρεις μεγάλους συνασπισμούς που διαγωνίζονται, που θα αντιπαρατεθούν τη 14η Μαΐου στις βουλευτικές και βεβαίως στις προεδρικές εκλογές. Έχουμε και λέμε, με πάρα πολλά απλά λόγια, για να ξέρετε τη νύχτα των εκλογών, θεωρώ ότι μπορώ να σας βοηθήσω, ας πούμε, τη νύχτα των εκλογών, να ξέρετε κάποια tricks της άμεσης μετάδοσης. Οι δυτικές περιοχές, οι μικρές κόκκινες δυτικές περιοχές, είναι οι περιοχές στις οποίες επικρατεί το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Ας πούμε, Κεμάλ Κιλιστάρογλου, απλά πράγματα. Η κίτρινη Τουρκία, η κεντρική Ανατολία δηλαδή, είναι οι περιοχές που επικρατεί το πολιτικό Ισλάμ και η εθνικιστική δεξιά, δηλαδή το ΑΚΕΠ, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και το Κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης. Οι νοτιοανατολικές περιοχές, οι ΜΟΒ περιοχές, είναι οι περιοχές που επικρατεί το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, δηλαδή το Κουρδικό Κίνημα, δηλαδή Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ΠΚΚ, ο Τζαλάν, λεόρους, για να είναι κατανοητή στο περίπου τι εκπροσωπεί κάθε περιοχή. Δεν σημαίνει ότι εντός του κίτρινου δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τούτοι εκλογικοί χάρτες μας παρουσιάζουν τα πρώτα κόμματα σε εκλογικά ποσοστά. Το ΑΚΕΠ κυριαρχεί σε τούτη την τεράστια περιοχή, όμως υπάρχουν και άλλα πολιτικά κόμματα, οργανώσεις κτλ. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αντίστοιχα, η Δυτική Τουρκία επικρατεί σε ποσοστά, όμως υπάρχουν και άλλα κόμματα, όπως και στις νοτιοανατολικές, παύλα, κουρδικές περιοχές της Τουρκίας. Τούτες οι τρεις περιοχές, όπως προσπάθησα να σας δείξω μέσα από τους χάρτες, υπάρχει από το 2002 μέχρι το 2018. Τι συνέβηκε σε τούτα όλα τα χρόνια? Συνέβηκε κάτι πάρα πολλά σημαντικό σε εκλογικούς όρους. Το 2002 οι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν εκπροσωπήθηκαν στην Εθνοσυνέλευση, δηλαδή οι ψηφοφόροι οι οποίοι ψήφισαν κόμματα τα οποία δεν ξεπέρασαν το 10% του εκλογικού ορίου που υπήρχε τότε, ήταν περίπου 42% του εκλογικού σώματος.
Σήμερα οι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται στη Εθνοσυνέλευση με τον ίδιο χάρτη τόσα χρόνια είναι περίπου 1,3%. Άρα το εκλογικό σώμα έχει, τούτο που ανάφερα προηγούμενος, εγκλωβίστηκε σε τρία μεγάλα πολιτισμικά, αξιακά καθορισμένα έθνη πόλους που βρίσκονται συνεχώς σε μια αντιπαράθεση. Ο κοινωνικο-πολιτισμικός τους αντικατοπτρισμός είναι περίπου ο εξής, με πάρα πολλά ευρύτερους όρους που προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε. Δεν σημαίνει, μεν το πάρετε ως απόλυτο το πράγμα, όμως υπάρχουν κάποια κεντρικά γνωρίσματα. Στη Δυτική Τουρκία υπάρχει πολύ πιο έντονος κοσμικός δυτικότροπος τρόπος ζωής και αξίες. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η ιδιαίτερη τουρκική σοσιαλδημοκρατία της δεκαετίας του 70 ακόμα υπάρχει στις δυτικές περιοχές της Τουρκίας. Υπάρχει όμως και ο κοσμικός και μαλλικός εθνικισμός. Δηλαδή ο εθνικισμός που δεν θέλει τη σύνδεση της ρίζας του τουρκικού έθνους, για παράδειγμα, με τη θρησκεία. Δεν βρίσκει την ιστορία του τουρκικού έθνους στην ιστορία του Ισλάμ. Εξού και ονομάζεται κοσμικός εθνικισμός. Ένα χαρακτηριστικό, αλλά όχι απόλυτο, είναι και η διάσπαση της Μεράλ Ακσένερ. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η Μεράλ Ακσένερ, ενώ είναι διάσπαση του κόμματος εθνικιστικής δράσης του Μπαχτσελή, παίρνει ψήφους, κερδίζει ψήφους, έχει κοινωνική βάση εθνικιστική, αλλά με πιο έντονα ίσως σε κάποια φάση τα κοσμικά χαρακτηριστικά του εθνικισμού. Η κεντρική Τουρκία είναι το Ισλάμ, ο πιο συντηρητικός τρόπος ζωής, ο εθνικισμός που αποδέχεται και αποθεώνει τη θέση της θρησκείας στην εθνική ταυτότητα και βεβαίως τα ακροδεξιά ρεύματα τα οποία συσπυρώνονται μεταξύ άλλων στο κόμμα της εθνικιστικής δράσης. Η νοτιοανατολική Τουρκία είναι, επικρατεί η κουρδική ταυτότητα έντονα, αλλά τα τελευταία χρόνια επικρατεί και η βούληση της κουρδικής ταυτότητας να συνεργαστεί με κύκλους, οργανώσεις, κόμματα, προγράμματα της ευρύτερης τουρκικής αριστεράς. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ονομαστεί από το 2013 και μετά ως η εκτουρκοποίηση του κουρδικού κινήματος, με την έννοια ότι το κουρδικό κίνημα θέλει να ξεφύγει ακριβώς που των εγκλωβισμών των νοτιοανατολικών περιοχών και να προσπαθήσει να απευθυνθεί με το πολιτικό του πρόγραμμα και σε άλλες περιοχές. Γιατί υπάρχει τούτη μονιμότητα της πολιτισμικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία, η οποία γεννά είναι μέρος και της μυθολογίας του ότι πάντα νικά ο Ερντογάν, διότι η κίτρινη Τουρκία είναι τεράστια, δεν μπορεί να μικράνει. Μετά θα προσπαθήσω να σας δείξω ότι όντως μικρανίσκει η κεντρική Ανατολία με πολιτισμικούς όρους. Ο λόγος της μονιμότητας, ο οποίος σήμερα αυτή τη στιγμή αφισβητείται, είναι τούτος ο χάρτης, ο οποίος δεν μπόρεσα να τον κάνω στα ελληνικά, θα τον περιγράψω με πάρα πολλά απλά λόγια. Είναι οι δείχτες της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας τα τελευταία 30 χρόνια. Τι σημαίνει τούτος ο χάρτης, με πάρα πολλά απλά λόγια. Το πιο, όσον πάμε στα μοβ χρώματα, όσον πάμε στο πιο κλειστό μοβ χρώμα, από τα ανοιχτά μοβ προς τα κλειστά μοβ χρώματα, είναι οι ισχυρές οικονομικές περιοχές της Τουρκίας. Είναι οι περιοχές που θα τις ονομάζαμε στην πολιτική οικονομία, να πούμε, ανεπτυγμένες περιοχές. Όσον πάμε προς το καφέ χρώμα, είναι οι ανεπτυσσόμενες περιοχές της Τουρκίας. Όσον πάμε προς το σκούρο καφέ χρώμα, είναι οι υπανάπτυχτες φτωχότερες περιοχές της Τουρκίας. Τώρα φανταστείτε τον εκλογικό χάρτη της Τουρκίας προσαρμοσμένο στο χάρτη της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας. Τα συμπεράσματα θα είναι πάρα πολλά διαφορετικά. Η ανεπτυσσόμενη Τουρκία, δηλαδή η Τουρκία που διεκδικεί την οικονομική της ανάπτυξη, διεκδικεί να φτάσει τις ανεπτυγμένες περιοχές της Τουρκίας, έχει την ανάγκη του κράτους, έχει διαφορετικές σχέσεις με την εξουσία, πολύ πιο έντονες, ταυτίζεται με το συντηρητικό τρόπο ζωής, με το Ισλάμ, με την ακροδεξιά, δηλαδή με την κίτρινη Τουρκία, να το πούμε έτσι. Η ανεπτυγμένη Τουρκία, η κοινωνικο-οικονομικά εννοώ ανεπτυγμένη Τουρκία, είναι η Τουρκία των δυτικών περιοχών,
που ψηφίζει κυρίως, ας πούμε, Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Η κουρδική ταυτότητα ταυτίζεται επίσης κοινωνικο-οικονομικά με τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Άρα τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε περισσότερο γιατί γίνεται και τούτη πολιτική συμμαχία με την τουρκική αριστερά. Άρα δεν υπάρχουν μόνο ταυτότητες. Υπάρχει κάτω από την διατήρηση, την έντονη διατήρηση του πολιτισμικού πολέμου που διεξάγεται στην Τουρκία μεταξύ κοσμικών θρησκευόμενων, μεταξύ Σουνιτών Αλεβιτών, μεταξύ Τούρκων Κούρδων, μεταξύ δεξιάς αριστεράς, πολλαπλές ιδιαιρέσεις. Κάτω από τις ιδιαιρέσεις υπάρχει μια μονιμότητα της κοινωνικής. Γι' αυτό είναι μόνιμη τούτη αντιπαράθεση, μόνιμη σε εισαγωγικά, διότι στηρίζεται πάνω σε κάποια κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Το πιο σημαντικό του χάρτη είναι το εξής. Αν κάποιος κοιτάξει τους δείχτες κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής από τη διαδικασία κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι το 2015, θα ανακαλύψει περίπου ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Τουρκία ανακολουθεί τον δρόμο. Ανεπτυγμένες οι δυτικές περιοχές, δηλαδή εισέρχεται κατακερματισμένη η ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Τουρκία σε τρία μέρη. Πρώτα δυτικά, μετά ανεπτυσσόμενες περιοχές, υπανάπτυχτες περιοχές στην νότιο-ανατολική Τουρκία. Άρα μιλούμε για ένα φαινόμενο αιώνων. Δεν είναι ζήτημα το οποίο απασχολεί μόνο τη 14η Μαΐ. Η σημερινή κύρια εκλογική αντικατοπτρισμή τούτων των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών τάσεων είναι εκείνων που θα ονομάζαμε τρία έθνη, παύλα, πόλη, συμμαχίες σήμερα. Η κυβερνόσα συμμαχία συμπεριλαμβάνει κόμματα, έχουν περιγραφεί προηγουμένως, θα φάω πάρα πολύ ώρα. Τα κόμματα αριθμητικά περίπου, τα πιο κύρια κόμματα που λαμβάνουν μέρος των κάθε συνασπισμών, έχουν κάποιες ιδεολογικές κοινές συγκλήσεις, κάποιες ιδεολογικές συγκλήσεις, όμως έχουν και κάποιες διαφορές. Και είναι στις διαφορές που εγκατάφερε ακριβώς η αντιπολίτευση να σχηματίσει τούτον το συνασπισμό, όπως ονομάζεται η Συμμαχία του Έθνους, που είναι σημαντικός ακριβώς γιατί αφισβητεί τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, σε ιδεολογικό επίπεδο, τον προηγούμενο πολιτισμικό πόλεμο. Μέσα στη Συμμαχία της Αντιπολίτευσης υπάρχει ο παραδοσιακός κεμαλισμός με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ανδρώθηκε εκείνο που ονομάζεται τουρκική σοσιαλδημοκρατία της δεκαετίας του 70, σχολή Ετζεβίτα, ας πούμε. Άρα είναι μια συμμαχία κεμαλισμού σοσιαλδημοκρατίας. Υπάρχει Μεραλ Άκσενερ, υπάρχουν Ισλαμιστές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς το ότι οι Ισλαμιστές υποστηρίζουν Αλεβίτην υποψήφιον πρόεδρο. Άρα θα με σπάζει ακριβώς η προηγούμενη πολιτισμική πόλωση που έχει περιγραφεί με εκείνους τους όρους. Και βεβαίως η ενδιαφέρον συνεχίζει να υπάρχει και στην κυβερνόσα συμμαχία, γιατί διότι η συμμαχία του Ερντογάν, η οποία ονομάζεται Τζουνχούρ, και η λέξη προέρχεται, η παλιά ισλαμική εξήγηση της λέξης Τζουνχούρ, που κάποιος Ελληνοκύπριος θα τη γνωρίζει περισσότερο ως Τζουνχούριέτ, που είναι η δημοκρατία, το ρεπουμπλικανικό κράτος κατά κρυβάνο, η δημοκρατία. Το Τζουνχούρ, η ρίζα της λέξης του Ισλαμικού Δίκαιου, είναι η πλειοψηφία, δεν είναι ο λαός. Η συντηρητική πλειοψηφία. Παραπέμπει δηλαδή στο Ισλαμικό Δίκαιο η πλειοψηφία των σχολών, των νομικών σχολών, έφκαλε μια απόφαση, ήταν τον Τζουνχούρ. Η χρήση του όρου δηλαδή από τον Ερντογάν και τον Μπαχτσελί παραπέμπει όχι στο σύνολο του λαού, στην πλειοψηφία με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία όμως με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή είναι κάμενα ένα βήμα δεξιότερα. Δεν ξέρω αν συμφωνούν ο Δημήτρης και η Άννα που βρίσκονται εκεί. Επίεν ένα βήμα πιο δεξιά στον πολιτικό χάρτη. Δηλαδή συμπεριέλαβε μέσα κινήματα, οργανώσεις που φεύγουμε πλέον από τον απλό συντηρητικό χώρο. Πάμε στην ακροδεξιά, τη βαρετή. Και το πιο ένοπλο ισλαμιστικό κουρδικό κίνημα. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια πιο συντηρητική μετακίνηση κατά την άποψη. Τούτο δείχνει και μια αδυναμία όμως του Ερντογάν. Δεν μπορεί να απευθυνθεί πλέον
τόσο πολλά και να διευρύνει την εκλογική του βάση όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όμως υπάρχει πιθανότητα αλλαγής της εξουσίας? Διότι από το 2018 τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα από το 2015, αλλά από το 2018 σίγουρα η οικονομική κρίση άλλαξε σε τέτοιο βαθμό τις κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες στην Τουρκία, εξαναγκάζοντας ακριβώς την αντιπολίτευση να φύγει από το ζήτημα των πολιτισμικών κώδικων με τον οποίο παραδοσιακά εξηγούσε την κοινωνία και να συνενέσουν, ας πούμε, σε συμμαχίες του στυλ Κεμαλιστές, Ισλαμιστές, Αλεβίτες κτλ. Ακριβώς διότι έχει αλλάξει πλέον ο κοινωνικο-οικονομικός χάρτης στην Τουρκία. Να σας δώσω μόνο έναν απλό χαρακτηριστικό αριθμό, ο οποίος είναι ίσως πιο κατανοητός σε εμάς στην Κύπρο. Ο κατώτατος μισθός για το 2023 είναι 8.500 τουρκικές λίρες. Είναι 472 ευρώ. 472 ευρώ όμως πρέπει να φανταστείτε, πρέπει να το φανταστούμε με έναν πληθωρισμό πάνω από 70%, αλλά να αφορά το 65% των ανθρώπων οι οποίοι στα στατιστικά στοιχεία της Τουρκίας παρουσιάζονται ως μισθωτοί εργαζόμενοι. Άρα δεν είναι κατώτατος μισθός στην ουσία τους. Είναι ο μέσος μισθός, πάει από κατώτατος να γίνει μέσος μισθός στην Τουρκία. Αυτός είναι ο χάρτης των δημοτικών εκλογών του 19. Δηλαδή μετά την οικονομική κρίση προς το 2023 είδατε πώς αρχίζει να σπάζει σε πολιτισμικούς άξονες η κίτρινη Τουρκία. Άρα επιστρέφω στην αρχή και τελειώνω. Υπάρχουν, φαίνεται, οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που οδηγούν στην ενίσχυση της αντιπολίτευσης, όμως δεν μπορεί να απαντηθεί ακριβώς λόγω της πόλωσης και λόγω της, διότι κακά τα ψήματα, όταν μιλούμε για το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης, μιλούμε για έναν κόμμα κράτος αυτή τη στιγμή. Έχει 11 εκατομμύρια μέλη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η ύπαρξη του μηχανισμού. Γι' αυτό υπάρχει ακόμα η γκρίζα ζώνη, ότι οι συνθήκες οριμάσαν για μια αλλαγή στην Τουρκία, όμως ίσως η κάλπη να μην αντικατοπτρίσει ακριβώς την ορίμαση του εντός συνθήκων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στους χρόνους που είχαμε σημειώσει. Εντάξει, είναι σημαντικό γιατί είμαστε πολλοί ομιλητές, μεγάλη συζήτηση. Και θέλω τώρα, αφού σας ευχαριστήσω και τους τρεις, πραγματικά ήταν εξαιρετικά όλα όσα ακούσαμε, να ανοίξουμε τη συζήτηση για το κοινό, για ερωτήσεις, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε τους ομιλητές. Ναι. Γιάννη, να δίνεις. Ναι. Αν είναι εύκολο, μπορείτε να μας λέτε το όνομα και την ιδιότητα σας. Δικαίωτος δημοσιογράφος. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω συνοπτικά. Ποιο θα είναι το μέλλον του Ερντογάν εάν χάσει τις εκλογές? Και συναφώς με αυτό, ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο σε περίπτωση που διαφαίνεται η ήττα του Ερντογάν? Και ένα τελευταίο, πώς μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές υπέρ του Κιλιντζάρογλου η δήλωσή του ότι είναι αλεβίτης? Και να μας διευκρινίσεις, αν μπορείς, αγαπητή Σωτηρία, στους πίνακες που έδειξες, στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές προηγείται ο Κιλιντζάρογλου με σαφή διαφορά. Στις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές προηγείται με διαφορά το ΑΚΕΠΕ. Αυτό πώς εξηγείται? Ναι. Ναι. Απολογούμε για την άγνοια μάχητα, αλλά τι σημαίνει άγνοια? Επειδή συζητούμε το συνέχεια, θέλω να βοηθήσει. Θα βοηθήσει να ξέρουμε τι σημαίνει αλεβίτης. Ευχαριστώ. Θέλεις, Νίκο, εσύ να μιλήσεις περισσότερο για το τι σημαίνει αλεβίτης, γιατί ούτε εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ ή κάποιος από τους... Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί... Οι αλεβίτες είναι μια θρησκευτική ομάδα, σωστά? Κοιτάξτε, επειδή η ερώτηση τι είναι οι αλεβίτες είναι περίπου διδακτορική διατριβή. Ναι. Με πάρα πολλά απλά λόγια. Πατά το μικρόφωνο. Μιλά λίγο να δούμε.
Με ακούτε? Λοιπόν, με πάρα πολλά απλά λόγια και ίσως λαθασμένα, απλά για να σας δώσουμε μια, όσο το δυνατόν, πιο γενική εικόνα. Στο χριστιανισμό έχει διαφορετικά ρεύματα, να το πούμε. Είναι οι καθολικοί, οι προτεστάντες, οι ορθόδοξοι. Στο Ισλάμ υπάρχουν επίσης οι ορθόδοξοι, που είναι οι Σουνίτες, οι Σιίτες και οι Αλεβίτες. Λοιπόν, δηλαδή, είπα το όσο το δυνατόν πιο... οι Αλεβίτες, γιατί είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Εννοείται ότι είναι πρόβλημα. Οι Σουνίτες θεωρούν τους Αλεβίτες πρόβλημα. Γιατί? Διότι τους θεωρούν αίρεση. Στα όρια του μπορεί να μην είναι καν αίρεση, μπορεί να τους θεωρούν και μη μουσουλμάνους. Αν επισκεφτεί κάποιος το χώρο λατρείας ενός Αλεβίτη, θα καταλάβει, ας πούμε, την πιο κοσμική κατεύθυνση κοινής της θρησκευτικής κόσμου αντίληψης. Πλώς να πω δαμέ ότι καταναλώνουν αλκοόλ, θεωρούν ίσες τις γυναίκες και τους άντρες, έχουν μια εντελώς ιδιαίτερη κοσμική αντίληψη. Όχι πολλά ίσες, λίγο πιο ίσες από τα τουρκικά δεδομένα. Ναι. Ναι, διότι με ξεχνούν ότι για θρησκεία μου μιλούμε. Άρα το ισότητα λίγο... Πιο κοσμική σε σχέση με το Ισλάμ. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Σε σχέση με το Σουνί Ισλάμ, υπάρχει τούτη πιο κοσμική, ας πούμε, αντιμετώπιση των πραγμάτων. Στην Τουρκία οι Αλεβίτες, ακριβώς λόγω της πίεσης της πολιτισμικής και της θρησκευτικής που νιώθουν από τους Σουνίτες κυρίως, διότι είναι το κυρίαρχο δόγμα, να αντιλαμβάνεστε, είναι και ορθόδοξοι, όπως είπαμε. Άρα υπάρχει τούτη η πολλά συγκεκριμένη καχυποψία με την οποία αντιμετωπίζουν τους Αλεβίτες. Υπάρχει μια πολιτική παράδοση στον Αλεβιτισμό στην Τουρκία. Περισσότερο, αλλά όχι μόνο, ψηφίζουν φιλοκουρδικά αριστερόστροφα κόμματα και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο... Γιατί έμειναν στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ακριβώς λόγω του ότι δεν είναι σουνιτικό κόμμα. Δηλαδή έχει κάποια πιο κοσμικά χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολλά σημαντικό ιστορικά όμως, μόνο και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει υποψήφιος πρόεδρος στην Τουρκία, ο οποίος το δηλώνει επίσημα ότι είναι Αλεβίτης και διεκδικεί τον προεδρικό θόκο, θεωρείται ένα εξαιρετικά μεγάλο ρήγμα ενάντια στα ταμπού που επικρατούσαν τόσα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι περίπου το ίδιο ίσως κατά αναλογία. Λες και ένας, ναι. Λες και βγαίνει ένας μαύρος πρόεδρος στην Αμερική. Κάπως έτσι, αναλογία ιδεολογική θα λέμε. Το ότι δήλωσε ο Κιλιτσιτάρογλου ότι είμαι Αλεβίτης, δεν ήταν κάτι που δεν το ήξερε. Όλη η Τουρκία ξέρει ότι ήταν Αλεβίτης. Δεν άλλαξε, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στο εκλογικό αποτέλεσμα επειδή βγήκε, έκανε την συγκεκριμένη δήλωση. Όμως είναι σημαντικό ότι κρύβονται οι Αλεβίτες. Δεν δηλώνουν συνήθως ότι εγώ είμαι Αλεβίτης. Είναι πάρα πολύ κρυμμένοι οι Αλεβίτες και μάλιστα υπάρχει και μια έτσι ανάμεσα μέσα στην κοινωνία. Δεν παντρεύεται κάποιος Σουνίτης Αλεβίτη, να αποφεύγουν. Και επειδή κρύβονται, είναι κάτι που το έλεγα προχθές και στο Δημήτρη, προσπαθούν να ανακαλύψουν οι οικογένειες. Μήπως ο γαμπρός ή η νύφη που έχουμε πάρει στο σπίτι μας είναι Αλεβίτης. Και πώς το ανακαλύπτουν? Οι Αλεβίτες δεν τρώνε κουνέλι. Και έτσι καλούν στο σπίτι τους την οικογένεια πριν το γάμο και μαγειρεύουν κουνέλι. Έχει κουνέλι και προσέχουν. Αν φάνε κουνέλι, σημαίνει δεν είναι Αλεβίτες. Εάν δεν φάνε, είναι Αλεβίτες και μπορεί να χαλάσει το προξενιό. Θα μπορούσα να προσθέσω όμως, το ενδιαφέρον είναι με το βίντεο του κύριου Κιλιτσιτάρογλου, είναι ότι η αντίδραση μερικών πιο θρήσκων μουσουλμάνων και ιδιαίτερα του συμμάχου του, του κύριου Νταβούτογλου, που αναγκάστηκε ο Νταβούτογλου, ο πρώην υπουργός εξωτερικών, ο πρώην πρωθυπουργός, που είναι το ηγέτης του κόμμα του μέλλοντος, που ανήκει σε συνασπισμό του κύριου Κιλιτσιτάρογλου, να βγάλει και αυτός βίντεο λέγοντας ότι ως μουσουλμάνος και αυτός έχει υποστεί, η Σουνίτης μουσουλμάνος, που είναι η πλειοψηφία, ότι και αυτός ιστορικά έχει υποστεί
ιδιαίτερα αυτά του κοσμικού κράτους. Δηλαδή ήταν πολύ περίεργο αυτό το βίντεο του κύριου, που νομίζω κάνει περισσότερη ζημιά στην παράταξη. Ήταν γκάφα. Μα ήταν γκάφα, αλλά είναι και ενδεικτικό το πόσο, από τη μία έχει δίκιο η Άννα, που όντως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι είναι αλεβίτης ο κύριος Κυριζάρου, και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο δεν είχε θέσει και τον εαυτό του ως υποψήφιο σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά είναι ενδεικτικό το πώς το γεγονός ότι είναι αλεβίτης, αυτό θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα. Και νομίζω και βλέπουμε πώς αυτή η ετερόκλητη συμμαχία, που έχει λόγους λογικούς που είναι ενωμένα όλα αυτά τα κόμματα στην αντιπαράθεση κατά του κυβερνώντος κόμματος και του κ. Ερντογάν, είναι και αυτή η ίδια διχασμένη. Είναι και η ίδια διχασμένη, και γι' αυτό και αυτά που έδειξε ο Νίκος, οι μετατοπίσεις μεταξύ ιδιαίτερα των Ισλαμικών κομμάτων, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Ναι, εγώ απλώς να προσθέσω, δείχνει ακριβώς το πόσο ετερόκλητη είναι η συμμαχία των έξι. Η ερώτηση που κάνατε για τις δημοσκοπήσεις, ναι, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είχαν λεχθεί, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις για τις δημοτικές εκλογές, ο Ερντογάν λαμβάνει, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης λαμβάνει ποσοστό γύρω στο 40%, και το Κόμμα Εθνικής Στιγής Δράσης, που τον υποστηρίζει ο μεγάλος έδερος της Συμμαχίας της Δημοκρατίας, παίρνει, βλέπουμε εδώ, ποσοστό γύρω στο 5%. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ κοντά στο 45% που παίρνει ο Ερντογάν. Είναι τα ποσοστά των κομμάτων που τον υποστηρίζουν. Από εκεί και πέρα, υπάρχει διαφοροποίηση. Είναι αυτά τα έθνη που περιέγραψε ο Νίκος πριν. Δηλαδή, είναι ο Ερντογάν ως προσωπικότητα, με όλη αυτή τη ζημιά του που υπάρχει στο εσωτερικό και το εξωτερικό, και τα κόμματα και οι ψηφοφόροι των κομμάτων. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι κρατεί τα ποσοστά των κομμάτων που τον υποστηρίζουν. Και επίσης, να πω ότι... Ναι. Ουσιαστικά, βλέπουμε ότι παραμένει πρώτο κόμμα το κυβερνώντο κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις που γίνονται από εταιρείες που στηρίζουν την αντιπολίτευση, βλέπουμε ότι είναι πάντα πρώτο το κυβερνών κόμμα. Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό που αλλάζει όμως είναι πόσο έχει πέσει από τα ποσοστά του το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή είναι δημοσκοπήσεις, κυρίως οι δημοσκοπήσεις αντιπολίτευσης, δίνουν το κυβερνών κόμμα να έχει πέσει μερικές ακόμα και κάτω από 30%. Το όριο είναι το 30%. Αν πέσει κάτω από το 30% το κυβερνών κόμμα, σημαίνει πανολεθρία για τον Ταγί Περτογάν. Εάν πλησιάσει το 40, που εκεί θεωρεί το μέχρι σήμερα ότι ήταν τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, αυτό σημαίνει ότι βγαίνει σιωνοτός, που λέμε στα κυπριακά, πρόεδρος. Αυτό είναι που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Αλλά πάντα είναι πρώτο. Μετάφραση. Νίκο, θέλεις να... Σιωνοτός. Δεν ξέρω. Νίκο, θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό. Πρώτα για το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα του κυρίου Βικέτου. Ίσως μια εξήγηση του γιατί να επιβιώνει αυτή τη στιγμή το ΑΚΕΠΕ, παρά την μεγάλη φθορά που αντιμετωπίζει και εκλογικά και πολιτικά, να είναι το γεγονός ότι ίσως να πρέπει να αντιληφθούμε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Είχα χρησιμοποιήσει προηγουμένως το Κόμμα Κράτος, Κόμμα Παύλα Κράτος. Έναν εν τούτον. Το δεύτερο όμως είναι ότι μπορούμε να το παρουσιάσουμε ενός το κέντρο του ήλιου και γυρών του οι ακτίνες να είναι ένας ωκεανός απίστευτα πολλών μαζικών οργανώσεων που κάνουν μια παράλληλη δουλειά μαζί του, και ουσιαστικά επί του πρακτέου στην καθημερινή ζωή επιβεβαιώνουν την ιδεολογία, αναπαράγουν την ιδεολογία του ίδιου του κυβερνώντος κόμματος. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί, ας πούμε, πάρα πολλά φυσιολογικά κάποιος θα περίμενε ότι στις περιοχές των σεισμών, μετά τα τόσα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί, είναι και περιοχές, είναι οι 10 πόλεις, 7 από τις οποίες κυριαρχεί το ΑΚΕΠΕ, θα περίμενε κάποιος να καταρρεύσει πολιτικά, να καταρρεύσει εκλογικά. Δεν συμβαίνει το πράγμα. Γιατί? Διότι καθημερινά και αμέ, όπως και σε άλλες περιοχές, φτωχές γειτονιές, Μητροπόλεων κτλ., βρίσκονται οι οργανώσεις των ακτίνων του ηλιακού συστήματος που ονομάζεται ΑΚΕΠΕ,
οι οποίες είναι πάρα πολλές, κάνουν φοβερή πολιτική δουλειά με μάζες κόσμου, κάποτε πείθουν, κάποτε όχι, αλλά είναι οι παράλληλοι αναμεταδότες του μηνύματος της εξουσίας και αφομοιώνουν, μπορούν να αφομοιώνουν κάποιες κοινωνικές αντιδράσεις. Υπάρχει ικανότητα όπως υπήρχε πριν 20 χρόνια σε τούτες τις οργανώσεις. Όταν λέμε για ΑΚΕΠΕ πρέπει να φαντάζεστε έναν κίνημα οργανώσεων. Όχι, δεν υπάρχει τούτη ικανότητα. Εξού και υπάρχει τούτη η μείωση ποσοστών, όμως η μείωση ποσοστών δεν το φέρνει ακόμα στην κατάρρευση. Πού θα είναι το κλειδί της λειτουργίας του ανώτατου εκλογικού συμβουλίου ή των κρατικών θεσμών που συνδέονται με την εκλογική διαδικασία και που ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τον Ερντογάν? Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας διαφύγει μια πολλά μικρή λεπτομέρεια. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γυρού, το είχε αναφέρει ο Δημήτρη Τσιάννα προηγουμένως, εάν μεσολαβήσουν οι δύο εβδομάδες από τον πρώτο στο δεύτερο γυρό, αλλά η Τουρκία πάει προς το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με πλειοψηφία Ερντογάν στο κοινοβούλιο, θα είναι 15 μέρες που θα συγκλονίσουν την τουρκική κοινωνία. Διότι σε τούτες τις 15 μέρες, νομίζω, μια υπόθεση, μπορεί να καταρρύπτεται, μπορεί να επιβεβαιώνεται, η προεκλογική εκστρατεία θα κινηθεί σε έναν αποκλειστικό άξονα. Χάος ή σταθερότητα. Σταθερότητα κακή ή χάος. Εμένα ξέρετε με, θα πει, μου εδώσετε το κοινοβούλιο, ξαναδώστε μου την προεδρία, διότι θα ακολουθήσει χάος. Και όντως, μία πλειοψηφία Ερντογάν στο κοινοβούλιο με ένα Κεμάλ Κιλιστάρογλου πρόεδρο θα είναι σε κάποιους τομείς χαοτική, ακριβώς διότι δεν πρόκειται να αλλάξει ακριβώς η σύνθεση θεσμών όπως αμέσως τουλάχιστον. Δεν πρόκειται να αλλάξει η σύνθεση θεσμών όπως το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, το Συνταγματικό, το Ανώτατο Δικαστήριο κτλ. Και επίσης μία μικρή λεπτομέρεια για το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο. Νομίζω δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα, όμως εν ένδειξη ίσως της σύνθεσης του και των προσανατολισμών του, το γεγονός ότι δεν ξέρω αν Ιάννα και ο Δημήτρης καταφέραν να έχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Ακόμα δεν υπάρχει καθαρή εικόνα της μετακίνησης των σεισμόπληκτων, του σεισμόπληκτου πληθυσμού από τις σεισμόπληκτες περιοχές σε άλλες περιοχές, αν έχουν εγγραφεί όλοι οι ψηφοφόροι κανονικά στις νέες περιοχές, αν θα ψηφίσουν στις περιοχές που έχουν πληγεί από το σεισμό και αν αλλάζει η σύνθεση των, επειδή άλλαξε η δημογραφική σύνθεση των πόλεων, αν αλλάζει ο αριθμός των βουλευτών σε κάθε πόλη. Άρα ίσως ο μηχανισμός του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου να επηρεάζει προς τούτην τη... Να προχωρήσουμε λίγο στις ερωτήσεις. Εδώ αυτό το ερώτημα είναι σημαντικό. Θες. Ναι. Προχωρήσουμε λίγο όμως στις ερωτήσεις. Γιατί ο κύριος Ανδρέας είναι στο πλέος. Ήθελε ο κύριος Θέμης να ρωτήσει. Έκλεψα τη σειρά, να απολογώ. Μετά η κυρία Χατζηκυρία. Αν μου επιτρέπετε, μεταφέρω τις εκλογές στην Τουρκία στο κυπρογενές ενδιαφέρον, το οποίο θεωρώ ότι επηρεάζει και όλους όσοι παρευρίσκονται σήμερα εδώ. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι απόψεις που μας μεταφέρετε και ειδικά οι γνώσεις, τις οποίες ομολογώ προσωπικά κέρδισα πολλά από τις παρουσιάσεις σας. Εάν η ερώτηση ενός εκατομμυρίου είναι ποιος θα κερδίσει, κύριε Ανδρέου, ενδεχομένως θα θέλαμε να ακούσουμε την ερώτηση 2 εκατομμυρίων, πώς επηρεάζει η νίκη ενός εκ των δύο την εξέλιξη του Κυπριακού. Και το μεταφέρω, παρακαλώ σχολιάστε μας από την πλευρά ότι ο ένας συνασπισμός χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί το Κυπριακό για να ανεβάσει ενδεχομένως ιδιαίτερα το εθνικιστικό αίσθημα εντός της χώρας τους. Ο άλλος αποφεύγει εντέχνως, αλλά από τη φρασιολογία που μας δείξατε πριν, δεν βλέπουμε να έχουν ιδιαίτερες διαφορές στην προσέγγιση για το Κυπριακό. Τελευταίο ερώτημα να μας σχολιάσετε, συνδέστε αυτόν πώς ενδεχομένως επηρεάζει η δήλωση του κυρίου Τατάρ ότι εάν ο κύριος Ερντογάν δεν κερδίσει τις εκλογές, εγώ θα παραιτηθώ. Υπάρχει ενδεχομένως κάποιον μήνυμα ανησυχίας που δεν το γνωρίζω, θα ήθελα εσείς να μας το σχολιάσετε, αλλά περιμένω από εσάς το ερώτημα των 2 εκατομμυρίων, πώς επηρεάζεται το Κυπριακό που την εξέλιξη των εκλογών. Ευχαριστώ.
Ακούτε, πρέπει να αναφέρετε στο δεύτερο μέρος της ημερίδας. Έχουμε δύο ξεχωριστές φίλες τουρκοκύπριες δημοσιογράφους, οι οποίες θα αναφερθούν ειδικότερα για το θέμα της νύχτας κάποιων υποψηφίων και των τουρκοκυπριών, αλλά ο λόγος σε εσάς. Καταρχήν, ας πάρουμε τη μια πλευρά. Τι σημαίνει, τι θα σημαίνει για το Κυπριακό η νίκη Ερντογάν. Τα τελευταία χρόνια, με τη συνεργασία του κυβερνώντος κόμματος του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπαχτσελή, άλλαξαν τα δεδομένα. Δηλαδή, η στροφή Ερντογάν άρχισε από τότε. Ενώ είχαμε δει τα πρώτα χρόνια τα ανοίγματα που είχε κάνει στο Κυπριακό σε πολλά ζητήματα, όταν ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, είδαμε έναν Ερντογάν που άρχισε να μαζεύεται σε πάρα πολλά θέματα, μέχρι που έφτασε στο σημείο να πει στην Ελλάδα το «θα έρθω ένα βράδυ ξαφνικά», που ήταν το αποκορύφωμα των δηλώσεών του σε σχέση με το... Πάντα οι σχέσεις, η πολιτική του Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με την Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά, πάντα επηρεάζουν το Κυπριακό. Η περίοδος της έντασης με την Ελλάδα δεν άφηνε κανένα περιθώριο να υπάρξουν κινήσεις στο Κυπριακό. Τώρα, μετά τους σεισμούς, βλέπουμε ξανά μια στροφή από τον Ταγίπ Ερντογάν. Άσχετα αν είναι δίπλα του ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή άρχισε να αποδυναμώνεται. Κάποιες δημοσκοπήσεις, θα μου πείτε προηγουμένως, μου λέγατε για δημοσκοπήσεις ότι δεν τις πιστεύετε. Εντάξει, βγάζουμε κάποια μικρά-μικρά συμπερασματάκια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι ο Μπαχτσελή χάνει έδαφος και ενισχύεται η Μεράλα Ξενέρ πιο πολλά. Επομένως, με νίκη Ερντογάν, ίσως δούμε σε κάποια φάση, μετά από συνεννόηση με την Ελλάδα, να υπάρχει μια πορεία προς διευθέτηση κάποιων ζητημάτων ή διαφορετικής στάσης, παρά από το ότι βλέπαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια με την πολιτική του «θα έρθω ένα βράδυ ξαφνικά». Είναι μέσα στο σενάριο το ένα. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να εμφανιστούν πάλι προβλήματα ενώπιον του Ερντογάν, που ξέρετε ότι ο Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει αλλαγή της πολιτικής του μέσα σε ένα βράδυ, μέσα σε 24 ώρες. Γιατί πάντα βάζει δεδομένα μπροστά του. Επιλέγει ανάλογα με τα δεδομένα που έχει μπροστά του, επιλέγει πώς θα προχωρήσει παρακάτω. Θεωρώ ότι όμως ότι το επικρατέστερο σενάριο, αυτό που έχουμε μπροστά μας, είναι να ακολουθήσει το δρόμο της εξομάλυσης των σχέσεων με την Ελλάδα, να συνεχιστεί αυτό, κάτι που θα βοηθήσει το Κυπριακό. Από την άλλη έχουμε τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Ποια θα είναι η πολιτική του Κεμάλ Κιλιστάρογλου? Εκφράζεται το τελευταίο διάστημα, εδώ και από τότε που εμφανίστηκε ο Κιλιστάρογλου, ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ήταν το κόμμα που πάντα είχε έτσι την εθνικιστική, το πλέον εθνικιστικό κόμμα στην Τουρκία σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, γιατί ξεκινούμε από τότε, μετά την αποχώρηση του Κεμάλ Ατατούρκ. Είδαμε πολιτικές με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην εξουσία, πολιτικές που δεν βοήθησαν στα ελληνοτουρκικά και ιδιαίτερα δεν βοήθησαν στους Ρωμιούς που ήταν στην πόλη. Έγιναν διώξεις, έγιναν όλα αυτά. Ζουν ακόμα οι Έλληνες της πόλης με όλες αυτές τις εμπειρίες και την απογοήτευση που για την δυστυχία που προκάλεσε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Σήμερα όμως έχουμε ένα διαφορετικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Δεν είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα εκείνης της περίοδου. Ειδικά το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα που εκφράζει ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, θεωρώ ότι δεν είναι το ίδιο με αυτό που ξέραμε. Αν δούμε από τις διακηρύξεις τους, φαίνεται ότι μπορεί
στα βασικά ζητήματα, εθνικά ζητήματα, να μην υπάρχει αλλαγή πολιτικής. Και δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή στα εθνικά τους ζητήματα. Το θέμα είναι πώς τα διαχειρίζονται. Και από τη στιγμή που θέλουν εξομάλυση των σχέσεων με τις χώρες, με τους γείτονές τους, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα ακολουθήσουν μια ήπια πολιτική στραμμένη προς την Δύση, στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέσα σε αυτόν το πλαίσιο ωφελείται το Κυπριακό. Δηλαδή θα τους ωφελήσει, θα τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν βήματα και στο Κυπριακό, χωρίς όμως να μπορέσουμε να προβλέψουμε τις κινήσεις τους ανάλογα με το τι θα βρουν μπροστά τους. Και επίσης, κυρίως, ένα ακόμα τελευταίο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση θα έχει να εστιάσει κυρίως στο πολίτευμα, θα της πάρει μερικά χρόνια για να το κάνει, πρέπει να αλλάξει, γιατί έχει υποσχεθεί, πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα από προεδρικό, να το πάει σε ένα πιο δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό, ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα. Πρέπει να εστιάσει σε αυτό η αντιπολίτευση τα πρώτα χρόνια, που σημαίνει ότι τα πλέον εθνικιστικά ζητήματα θα είναι σε δεύτερο πλάνο στον πρόγραμμά της. Κάτι θέλεις να προσθέσεις? Ωραία. Ακόμα μία μικρή ερώτηση, κυρία Χατζηκυριάκου, και μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε δεύτερο πάνελ, άλλες παρουσιάσεις και θα ακολουθήσει ξανά συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, θα συγχαρώ και εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση, με πάρα πολλά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Και μας βοηθά και λυπούμε που δεν έχουμε μεγάλων κοινών αυτή τη στιγμή, γιατί η Τουρκία και οι εξελίξεις στην Τουρκία μας αφορούν άμεσα. Πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ξέροντας και την παράδοση της Τουρκίας με πραξικοπήματα κλπ, τη βία, προβλέπετε μια ένταση της βίας στη χώρα με την πόλωση, με δεδομένου του γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πόλωση αυτή τη στιγμή. Ίσως και φιλίου, έναν φίλιο. Διότι ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να μείνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν ξέρω τι εξελίξεις είναι δυνατόν να προβλεφθούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω αναφερθήκαμε σε αυτό, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει μια ένταση που είναι δεδομένη γενικότερα στις τουρκικές εκλογές. Ήδη έχουμε επεισόδια και χθες το βράδυ κάτι επεισόδια κατά τον κύριο Κιλιτσντάρογλου. Υπάρχει αυτό το σενάριο που, το πω απλά, για παράδειγμα, ακόμη δεν ξέρουμε ποιος ήταν πίσω από την τρομοκρατική επίθεση τον Οκτώβριο, οπότε ήταν στην Ιστικλάλ. Δηλαδή η εργαλοποίηση δεδομένων, είτε είναι τρομοκρατικών χτυπημάτων, είτε στοχευμένη πολιτική βία, υπάρχει. Υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας που δεν το έχουμε συζητήσει. Γιατί πάλι βλέπουμε πάντα τη Τουρκία με τα δικά μας τα μάτια και πώς ενδεχομένως στις δικές μας κοινωνίες διεξάγονται οι εκλογές. Είναι αυτό το λεγόμενο βαθύ κράτος που αλλάζει συνεχώς η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η κυβερνητική παράταξη με το βαθύ κράτος ταυτίζονται. Αλλά κάποια στιγμή ενδεχομένως, και αυτό είναι και το ερώτημα το δικό σας που αφορά την αν θα χάσει ο Ερντογάν, ο παράγοντας του βαθύου κράτους υπάρχει. Κάποια στιγμή μπορεί ένα μέρος αυτού, οτιδήποτε εκπροσωπείται, ποιοι θεσμοί εκπροσωπούν το βαθύ κράτος, να αποφασίσει ότι θα βάλει τα αυγά του στην άλλη παράταξη. Μην ξεχνάμε ότι στη Τουρκία, επειδή αναφερθήκαμε και στο φαινόμενο Γκουλέν, τι ήταν το φαινόμενο Γκουλέν? Ήταν ουσιαστικά η δεύτερη πιο σημαντική εξουσία στη Τουρκία μετά την κυβερνητική παράταξη. Εκεί που θα περίμενες να ήταν το κόμμα της ακροματικής αντιπολίτευσης, δεν ήταν. Ήταν οι γκουλενιστές που ενδεχομένως μπορεί να είχαν μια δύναμη το 3%, δεν θα μπορούσαν ποτέ να εκλεγούν, αλλά ήταν μέσα στο σύστημα. Έτσι. Και αυτό είναι, δεδομένο, ότι κάποια στιγμή μπορεί να αποφασίσει μέρος του βαθύ κάτους και να πει μήπως είναι καιρός για μια αλλαγή. Και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και με τη δυνατότητα βίας, έτσι, την περίπτωση της βίας. Αυτά ήθελα να πω. Μπορώ να προσθέσω ένα τελευταίο πράγμα που αφορά και το ερώτημα για το Κυπριακό, χωρίς να πω στις λεπτομέρειες. Ξέρετε, είναι το ερώτημα τι μας συμφέρει πολλές φορές, γενικά το λέω. Και το θέμα είναι μια νίκη Ερντογάν
Ξεκάθαρα ξέρουμε τι θα συνεχιστεί. Μία νίκη της αντιπολίτευσης, που εγώ πιστεύω σε βάθος χρόνου, αν κερδούσε, θα σύμφερε την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί ουσιαστικά θα έδινε τη δυνατότητα σε βάθος χρόνου να αλλάξει και η κοινωνία σιγά σιγά και να ξαναπάει προς τη Δύση και αυτά τα αιτήματα που είναι τα δυτικά αιτήματα που σου λέει εγώ θέλω να ενταχθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτος δικαίου, όλα αυτά που ανέφερα πριν. Που σημαίνει σιγά σιγά θα αλλάξει και πώς ο μέσος Τούρκος πολίτης αισθάνεται, τι επιδιώκει, τι αναζητεί από το δικό του το κράτος και τι θέλει στη συνεργασία με τις δυτικές χώρες. Και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στο Κυπριακό. Αλλά άμεσα συμφωνώ με την Άννα ότι αν κερδίσει η αντιπολίτευση, η προτεραιότητα θα είναι οι θεσμικές αλλαγές, που σημαίνει κανείς θα τολμήσει. Κανείς θα τολμήσει για να πειραματιστεί στο Κυπριακό, στα Ελληνοτουρκικά και σε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Αλλά σε βάθος χρόνου, αν πραγματικά πιστεύει σε αυτό το αφήγημά τη, ότι η Δύση πρώτα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οτιδήποτε, αυτό ήταν και η πάγια πολιτική και τη Κυπριακή Δημοκρατία και τη Ελλάδο. Θέλουμε να ενταχθείτε, γιατί γίνεστε περισσότερο σαν και εμάς και έτσι μπορεί να συνεννοηθούμε καλύτερα. Έτσι. Yeah. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να το λάβαμε υπόψη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω να κρατήσουμε τι υπόλοιπε ερωτήσει για το επόμενο μέρο. 15 λεπτά διάλειμμα και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο μέρος και ξεκινούμε με τον Ζήνο Ναντσάρα, λέκτορα στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσοανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα μας μιλήσει για τις τουρκικές εκλογές και την εξωτερική πολιτική της επόμενης μέρας. Ο λόγος σε σένα. Γεια σας και από μένα. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστούμε που ξοδέψατε μέρος από το χρόνο σας για να είστε κι εσείς εδώ. Θα μιλήσω, όπως αναφέρθηκε ήδη, για τις τουρκικές εκλογές και την εξωτερική πολιτική της επόμενης μέρας. Αυτή η παρουσίαση όμως πρέπει να σημειώσω δεν αποτελεί μια μαγική γυάλινη μπάλα για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, αλλά μάλλον θα παραθέσω κάποια σενάρια. Πριν όμως φτάσω στα σενάρια, που θα είναι ενδεχομένως το σύντομο κομμάτι της παρουσίασης, θα ήθελα να κάνω μια μικρή περιεκτική αναδρομή για να μπορέσουμε να έχουμε μια βάση με βάση την οποία θα αξιολογήσουμε ή θα σκεφτούμε τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα ανάλογα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία και κυρίως των προεδρικών, θα έλεγα, όχι τόσο των βουλευτικών, παρόλο που σαφώς παίζουν και οι βουλευτικές εκλογές ρόλο. Θα ξεκινήσω απλώς παραθέτοντας κάποιες βασικές αρχές για το πώς αναλύουμε την εξωτερική πολιτική μιας χώρας ή διαφορετικά πώς καθορίζεται η εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Υπάρχουν σαφώς πάρα πολλές θεωρίες επί τούτου. Μία δική μου προσέγγιση, τουλάχιστον με βάση κάποιες θεωρίες, έχει να κάνει με τη σύνθεση του διεθνούς επίπεδου και του εσωτερικού επίπεδου. Ό,τι αποτελεί δηλαδή μια εξωτερική πολιτική, το αποτέλεσμα της διάδρασης του διεθνούς και του εσωτερικού επίπεδου. Αφενός έχουμε σε διεθνές επίπεδο τη δομή του διεθνούς συστήματος, δηλαδή τις μεταβολές ισχύως, το αν έχουμε ισορροπία ισχύως ή όχι, πόσα κέντρα ισχύως έχουμε. Για παράδειγμα, στο ψυχρό πόλεμο είχαμε δύο μεγάλα κέντρα ισχύως, άρα το σύστημα ήταν διπολικό. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου είχαμε έναν μονοπολικό σύστημα, διότι είχαμε μία και μόνη υπερδύναμη και σήμερα υπάρχουν οι θεωρίες που λένε ότι οδεύουμε προς έναν πολυπολικό κόσμο. Κάποιοι λένε ότι έχουμε φτάσει ήδη, διαφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει σε έναν πολύ πιο περίπλοκο διεθνές σύστημα. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια τάση να αυξηθούν τα κέντρα της ισχύως και μέσα σε αυτήν την τάση υπάρχουν δυναμικές που δημιουργούν δύο στρατόπεδα, της Δύσης και της Ανατολής. Αυτό είναι το πλαίσιο το διεθνές. Στο εσωτερικό του κράτους έχουμε διάφορους παραγόντες που μπορεί να παίξουν ρόλο ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε κράτους. Περισσότερη βαρύτητα μπορεί να έχει το πολιτικό σύστημα, οι σχέσεις κράτους-κοινωνίας, οι ιδεολογίες ή ταυτότητες των ηγετών, των ελίτ, η πολιτική κουλτούρα, η στρατηγική κουλτούρα και ούτω καθεξής. Θα μιλήσω λίγο για την τουρκική εξωτερική πολιτική κυρίως από το 2016 και μετά, διότι προφανώς από την εκλογή του Κόμματος και Δικαιοσύνης και Αναπτύξης το 2002 μέχρι σήμερα υπάρχουν περίοδοι τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.
Αλλά νομίζω μια έντονη περίοδος που είναι πιο κοντά και στα δικά μας σήμερα είναι αυτή μετά το 2016. Σε διεθνές επίπεδο, ποιο ήταν μάλλον το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται αυτή η περίοδος της εξωτερικής πολιτικής, έχουμε, όπως είπα, μια μετακίνηση προς τον πολυπολισμό, το πολυπολικό σύστημα, δηλαδή έναν μετααμερικανικό κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από την ηγεμονία ή την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε να αναδύονται και άλλα κέντρα ισχύως στον κόσμο, ιδιαίτερα χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και σε περιφερειακό επίπεδο στην περιοχή μας, η Τουρκία, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και ούτω καθεξής. Και αυτό συμβαίνει φυσικά όχι τα τελευταία χρόνια, είναι μια διαδικασία που μετρά 20 με 30 χρόνια περίπου. Σε αυτόν το πλαίσιο, η αλλαγή δημιουργεί κάποια κενά ισχύως. Επειδή αποσύρεται κυρίως η αμερικανική ηγεμονία από χώρους στους οποίους ηγεμόνευε προηγουμένως, δημιουργούνται κενά και άρα δημιουργούνται ευκαιρίες. Αυτές οι ευκαιρίες δίνουν χώρο σε άλλες χώρες, όπως είναι η Τουρκία, να προωθήσουν και να προβάλλουν μια διαφορετική γεωπολιτική ατζέντα που έχει να κάνει κυρίως με τα δικά τους συμφέροντα και όχι που να συμβαδίζει κατά ανάγκη με τα συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων και παραδοσιακών εταίρων, όπως για την Τουρκία ήταν η Δύση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε για έναν πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την περαιτέρω αυτονόμηση και ανεξαρτητοποίηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής εξορισμού. Ταυτόχρονα όμως έχουμε φυσικά και τη δημιουργία νέων προκλήσεων, όπως για παράδειγμα τις αναταραχές που έχουν προκύψει στη Μέση Ανατολή από τις αραβικές εξεγέρσεις μετά το 2011. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το Συριακό και πώς αυτόν επηρεάζει άμεσα την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και άρα τους υπολογισμούς εξωτερικής πολιτικής, για τη συνάφεια που έχει με το Κουρδικό μεταξύ άλλων, τη ρωσική προβολή ισχύως που έρχεται έντονα μετά το 2015 μέσω του Συριακού, αλλά και ευρύτερα στην Μέση Ανατολή και στη Λιβύη και στην Ανατολική Μεσόγειο, και τις νέες ισορροπίες που αναπτύσσονται στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, των τριμερών συνεργασιών και ούτω καθεξής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως είπα προηγουμένως, έχουμε την ανάδυση νέων μη δυτικών ή αντιδυτικών δυνάμεων στο διεθνές σύστημα και στο περιφερειακό επίπεδο, που συμμερίζονται εν μέρη ένα διαφορετικό όραμα, συμμερίζονται εννοώ με την Τουρκία, ένα διαφορετικό όραμα για τη δομή του διεθνούς συστήματος, για την διεθνή τάξη του μέλλοντος. Επιθυμούν μια διεθνή τάξη, με λίγα λόγια, που δεν θα είναι δυτικοκεντρική, αλλά θα είναι πιο πολυκεντρική και πολυπολική και άρα θα τους δίνει τη δυνατότητα και τον ρόλο να διαμορφώνουν, μάλλον να έχουν λόγο στο πώς διαμορφώνονται οι δυναμικές εντός του συστήματος αυτού. Τώρα, σε εσωτερικό επίπεδο, τι έχουμε στην Τουρκία μετά το 2016. Το 2016 γιατί είναι ορόσημο? Είναι ορόσημο διότι το 2016 είχαμε την αποτυχημένη προσπάθεια πραξικοπήματος τον Ιούλιο. Έτσι. Αυτή η τομή, αν θέλετε, στην τουρκική πολιτική και την τουρκική ιστορία έχει δημιουργήσει πάρα πολλές και πολύ σημαντικές δυναμικές μετασχηματισμού. Έχει εμβαθύνει και έχει επιταχύνει τις τάσεις και τις δυναμικές της αυταρχικοποίησης, οι οποίες δεν ήταν καινούργιες. Ο αυταρχισμός στην Τουρκία επί ΑΚΕΠ ξεκίνησε, θα έλεγα, περί τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Και αυτό συμβαίνει μετά το 2016 πρώτα με την επιβολή του καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης υπό τύπων στρατιωτικού νόμου, αν θέλετε, που έδινε στον Ερντογάν τη δυνατότητα να κυβερνά με διατάγματα και άρα να παρακάμπτει τις οποιασδήποτε άλλες εξουσίες αλλά και τις οποιασδήποτε αντιστάσεις. Και αργότερα, όταν καταργήθηκε το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, με την μετατροπή του πολιτιακού συστήματος σε προεδρικό το 2018 με τις εκλογές που έγιναν τότε. Η υπερσυγκέντρωση των εξουσιών που προκύπτει από όλο αυτό γύρω από τον Πρόεδρο, μάλλον στη θέση του Πρόεδρου, τοποθετεί τον ίδιο τον Ερντογάν στο επίκεντρο του συστήματος λήψης αποφάσεων για όλα τα ζητήματα. Η αυταρχική δομή του κράτους και η αυταρχική κυβερνητική εξουσία συνεπώς αφήνει λίγο χώρο για διαφορετικές απόψεις να εκφραστούν σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και πολιτικού αποτελέσματος, και πολιτικής δηλαδή.
Επίσης, οι συνταγματικές αλλαγές θεσμοποιούν, δηλαδή εμπεδώνουν, κάνουν μέρος του κράτους και των μηχανισμών του μια στρατηγική κουλτούρα που συνθέτει τα στοιχεία του συντηρητισμού ισλαμισμού και του εθνικισμού ευρασιανισμού και της οθωμανικής νοσταλγίας. Δηλαδή τρία στοιχεία. Ο ευρασιανισμός, με πολύ λίγα λόγια, έχει να κάνει με, με τον προσανατολισμό που θέλει περισσότερες και βαθύτερες σχέσεις με τον χώρο της Ευρασίας, δηλαδή από τη Ρωσία μέχρι την Κίνα, ένας χώρος ο οποίος ιδεολογικά γίνεται αντιληπτός και ως εναλλακτικός της παραδοσιακά δυτικής ή δυτικοκεντρικής διεθνούς τάξης. Αυτή λοιπόν η εμπεδωμένη στρατηγική κουλτούρα που έχει να κάνει με τις κατευθύνσεις που δίνει στο τουρκικό κράτος, θέτει τα όρια στη συμπεριφορά του κράτους, δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα ιδεολογικά, ορίζοντας ποιες στρατηγικές επιλογές είναι αποδεκτές και ποιες όχι. Εκ των πραγμάτων, η ιδεολογία του Προέδρου και του στενού του κύκλου αποκτά μεγάλη επιρροή και θέτει επίσης κάποια όρια στην ορθολογικότητα των υπολογισμών. Εξού και βλέπουμε πολλές αποφάσεις και κινήσεις της τουρκικής κυβέρνησης να έχουν κόστος για την ίδια είτε την κυβέρνηση, είτε το κράτος, είτε το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι μια καρικατούρα προφανώς, αλλά μπορεί να πει κάποιος ότι αποτυπώνει το σύστημα λήψης αποφάσεων στην Τουρκία. Είναι πολλοί, αλλά είναι όλοι Ερντογάν. Λοιπόν, συνεχίζοντας το εσωτερικό επίπεδο, ενώ το πώς εκφράζεται η εξωτερική πολιτική, αλλά από τα μέσα, τα χαρακτηριστικά που αποκτά η τουρκική εξωτερική πολιτική μέσα από αυτές τις συνθήκες που περιέγραψα πολύ σύντομα υπό το ΑΚΕΠΕ και μετά το 2016, είναι ο αντιδυτικισμός, και θα δείτε ότι είναι αλληλοσυνδεόμενα όλα αυτά, ο γεωπολιτικός αναθεωρητισμός, δηλαδή μια προσπάθεια να αλλάξει το status quo από σύνορα μέχρι καθεστώτα, μέχρι θαλάσσιες ζώνες, μέχρι διάφορα πράγματα, να μεγιστοποιήσει και να αυξήσει την προβολή της ισχύως της Τουρκίας στον μεταοθωμανικό χώρο και όχι μόνο, δηλαδή στον χώρο που υπήρξε παλαιότερα Οθωμανική Αυτοκρατορία, και χαρακτηρίζεται από έναν ιδεολογικό πλαίσιο ισλαμικού ευρασιανισμού, το οποίο επιδιώκει να καταστήσει την Τουρκία έναν τρίτον πόλο, έναν πόλο δηλαδή ισχύος αλλά και πόλων πολιτισμικών, ο οποίος θα τοποθετείται μεταξύ της Δύσης αφενός και της Ανατολής αφετέρου, δεν θα έχει την ανάγκη να προσκολάται σε κανέναν από τους δύο πόλους, και κάποια στιγμή θα θελήσει να αποτελέσει και έναν εναλλακτικό πόλο προς τον κυρίαρχο πόλο πολιτικών, πολιτισμικών και ασφάλειας της Δύσης. Αυτός ο ουτοπικός στόχος υπάρχει στους κόλπους του ΑΚΕΠΕ. Μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο στη συνέχεια, αλλά εδώ, με βάση αυτά που είπα μέχρι τώρα, θέλω να προχωρήσω στα σενάρια της εκλογής του Κιλιτσιτάρογλου και του Ερντογάν. Και αν μπορεί να είναι η εξωτερική πολιτική, με άλλα λόγια, της κυβέρνησης Κιλιτσιτάρογλου. Με δεδομένη την παράδοση του ΤΖΕΧΕΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κομμάτους, το οποίο είναι παραδοσιακά ή τουλάχιστον από τα μέσα του 20ου αιώνα ιδιαίτερα φιλοδυτικό, αλλά πλέον και με θεσμικούς όρους, διότι από το 1952 έχουμε την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και ο φιλοδυτικισμός εκφράζεται και με πιο συγκεκριμένους πλέον όρους, θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο, και με όσα έχουν εξαγγείλει φυσικά ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης, πολλά από τα οποία τα έχουμε ήδη ακούσει, ότι θα προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση, αν εκλεγεί, σε μια φιλοδυτική στροφή για να αποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό τις τουρκοδυτικές σχέσεις και με τη ΣΥΠΑ και με το ΝΑΤΟ, με το οποίο υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους κόλπους της οποίας υπάρχει καχυποψία για την Τουρκία. Είναι ωστόσο αμφίβολο, διότι ναι, με τη στροφή είναι ένα πράγμα, η ουσία και η ποιότητα αυτής της στροφής είναι το ερώτημα. Είναι αμφίβολο εάν αυτή η στροφή θα μπορεί να είναι ουσιαστική και να επιφέρει ρήξη με την προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων, δηλαδή την ερτογανική κατάσταση πραγμάτων, για τους εξής λόγους. Πρώτον,
Χρειάζεται χρόνος να αποδομήσει μια νέα κυβέρνηση και να αντικαταστήσει τις θεσμοποιημένες και εμπεδωμένες δομές, τη στρατηγική κουλτούρα που έχει παρισφρήσει και έχει εμπεδωθεί, έχει εμποτίσει τους μηχανισμούς του κράτους και άρα επηρεάζει κατά κανόναν την λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Όπως ακριβώς πήρε χρόνια στο ΑΚΕΠΕ να αποδομήσει τα θεμέλια του κεμαλικού κατεστημένου. Αν πήρε στο ΑΚΕΠΕ 20 χρόνια και ακόμα δεν το έχει καταφέρει 100% μπορούμε να πούμε, είναι ένα ερώτημα πόσα χρόνια θα πάρει στον ΤΣΕΧΕΠΕ ή στην νέα κυβέρνηση να το καταφέρει. Η νέα κυβέρνηση επίσης θα αντιμετωπίσει πρόσωπα στο πλαίσιο που ανέφερα προηγουμένως, θεσμούς και καταστάσεις που δεν θα ευνοούν μεγάλες αλλαγές άμεσα και ξεκάθαρα στον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας. Αναφέρθηκε πριν, για παράδειγμα, το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά άλλα, το Υπουργείο Άμυνας, Εξωτερικών, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, τις στρατιωτικές σχολές, η στρατοχωροφυλακή, η αστυνομία και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει και για την κοινή γνώμη. Ναι, η κοινή γνώμη μετακινείται μακριά από την ερτογανική λογική, δηλαδή αυτοί που στήριζαν τον Ερτογάν, ιδιαίτερα οι πιο κοσμικοί, οι πιο φιλελεύθεροι, οι δημοκράτες, έχουν απομακρυνθεί, αλλά παραμένει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου να στηρίζει αυτό το αφήγημα το οποίο εκπροσωπεί ο Ερτογάν, το οποίο εξήγησε και ο Νίκος προηγουμένως στην πολιτισμική βάση. Και θα είναι δύσκολο να απεξαρτηθεί, αν θέλετε, η νέα κυβέρνηση από την ανάγκη να επικαλείται ή να ελκύει, αν θέλετε, και εκείνον το κομμάτι της κοινωνίας. Επίσης, ο Κιλιτσιτάρογλου θεωρείται αδύναμος και επιρρεπής σε πιέσεις. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει. Η πιθανότητα που συζητείται ήδη διορισμού του Μανσούρ Γιαβάζ και του Εκρέμι Μάμογλου, δύο σχετικά πιο συντηρητικών και εθνικιστών πολιτικών στις θέσεις των αντιπροέδρων με πρωτοβουλία της Μεράλ Ακσενέρ, ενισχύει συνεπώς την πιθανότητα έξωθεν παρεμβάσεων, όταν λέω έξωθεν εννοώ έξω από την προεδρία, δηλαδή μέσα από το καλό κόμμα ή από πιο εθνικιστικούς κύκλους, ώστε να επηρεάσουν τις πολιτικές κατευθύνσεις του Προέδρου. Δεύτερο κομμάτι για το Κιλιτσιτάρογλου. Επίσης, δεν πρέπει να αναμένεται ραγδαία και ριζοσπαστική αλλαγή σε μέτωπα όπως το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη, η Ανατολική Μεσόγειος, θέματα που θεωρούνται σημαντικά για την εθνική ασφάλεια, και η εθνική ασφάλεια εδώ είναι σημαντική, διότι ήταν πάντα ο ακρογωνιός λίθος, αν θέλετε, της πολιτικής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος παραδοσιακά. Και προσφέρουν επίσης μοχλούς πίεσης στην τουρκική κυβέρνηση, ασχέτως αν στο παρελθόν η αντιπολίτευση είχε εκφράσει διαφωνίες σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το Συριακό. Ούτε θα πρέπει να αναμένεται ρήξη με τις δυνάμεις της Ευρασίας, ενώ τη Ρωσία και την Κίνα κυρίως, ή πλήρης ταύτιση με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Δύσης. Δηλαδή, δεν σημαίνει, όπως είπα προηγουμένως, ότι η φιλοδυτική στροφή θα φέρει την Τουρκία φιλοδυτική όπως ήταν πριν, ξέρω, 25 χρόνια ή 30 χρόνια. Η Τουρκία έχει ήδη επιτύχει έναν βαθμό αυτονομίας στην εξωτερική της πολιτική και η νέα κυβέρνηση, εάν υπάρξει της αντιπολίτευσης, δεν θα θέλει να τη θυσιάσει πλήρως ή αμέσως. Δεν πρέπει ωστόσο να αποκλειστούν κινήσεις κλειδιά στην εσωτερική ή εξωτερική πολιτική που θα επιτρέψουν στην Τουρκία, στην νέα κυβέρνηση, να πείσει ιδίως τη Δύση, τουλάχιστον τακτικιστικά, για την απομάκρυνση της από τις πολιτικές Ερτογάν, όπως αν θυμάστε, ο Ερτογάν είχε κάνει ακριβώς με τακτικιστικούς όρους για να απομακρυνθεί από το παρελθόν του Μιλίν Γιορούς, του κινήματος εθνικής άποψης του Ερμπακάν, δηλαδή του παραδοσιακού συντηρητικού πολιτικού Ισλάμ. Ένα ζήτημα που μπορεί να προκύψουν κάποιες υποχωρήσεις είναι το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Η μερικώς διαφοροποιημένη στάση απέναντι στη Ρωσία, μιας κάπως αυστηρότερη στάση για τα μάτια της Δύσης και φυσικά αλλαγές στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, των δημοκρατικών ελευθεριών και ούτω καθεξής. Και τελειώνω με ένα slide για τον Ερτογάν. Στην περίπτωση της εκλογής του Ερτογάν, θα δούμε κάποια παρόμοια πράγματα, όμως και κάποιες συνέχειες. Ο Ερτογάν έχουμε δει ότι έχει ήδη προχωρήσει τα τελευταία 2 με 3 χρόνια σε τακτικές κινήσεις ομαλοποίησης των σχέσεων της Τουρκίας με χώρες της περιοχής και αποστολής θετικών μηνυμάτων προς τη Δύση. Ουσιαστικά ο Ερτογάν προσπαθεί να πείσει πως την επόμενη των εκλογών, εφόσον επανεκλεγεί, θα μπορεί η Δύση να συνεχίσει να τον βλέπει ως έναν αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο και άρα να τους πει
Ξέρετε, εγώ είμαι ο, σε εισαγωγικά ή όχι, ο διάβολος που ξέρετε. Είμαι εγώ που έχω καταφέρει να προσφέρω σε εσάς αυτά που έχω καταφέρει, παρόλο που υπάρχουν προβλήματα. Οπότε μην με υποσκάψετε, μάλλον θα είμαι στη γωνιά σας την επόμενη μέρα. Τα τραγικά συμβάντα επίσης των σεισμών ήδη έφεραν την τουρκική εξωτερική πολιτική σε μια εσωστρέφεια και εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν, θα συνεχίσει να έχει πιο περιορισμένη δράση, αλλά η αναθεωρητική και υπερφιλόδοξη στοχοθεσία του Ερντογάν, όπως την περιέγραψα προηγουμένως, δεν πρόκειται να αλλάξει. Η στρατηγική στόχη μακροπρόθεσμη παραμένουν ήδη. Στην ουσία της η τουρκική εξωτερική πολιτική θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ανταγωνισμό με το δυτικό σύστημα ασφάλειας και πολιτισμού, με απότατο σκοπό την ανατροπή της υφιστάμενης διεθνούς τάξης με τη συνεργασία άλλων μεγάλων δυνάμεων, κυρίως της Ευρασίας. Μακροπρόθεσμα θα προσπαθήσει να διατηρήσει και να επεκτείνει τα κεκτημένα, όπως τα έχουμε δει ιδιαίτερα μετά το 2016 σε Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Ανατολική Μεσόγειο, Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αφρική, Κόλπον κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσά. Και ακολουθεί η Αϊσούμ Μπαστρού Ακτέρ, εκλογές στην Τουρκία, μια περίοδος για τους Τουρκοκυπρίους και το Κυπριακό. Λοιπόν, ξεκινούμε και απλώς να αναφέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που έχουμε μαζί μας δύο δημοσιογράφους τουρκοκύπριες που είναι οι αρμοδίες κατάλληλες για να μιλήσουν ακριβώς για το τι συμβαίνει στους τουρκοκυπρίους και τις επιπτώσεις που θα έχει, που θα έχουν εκλογές. Ki seçimin olası sonuçlarının ve bu olası sonuçların hem Kıbrıs sorununun çözüm sürecine hem de Kıbrıslı Türkler üzerine etkileriyle ilgili birkaç değerlendirmede bulunacağım. Şimdi öncelikle bu ankete baktığımız zaman ilk defa Türkiye'de 20 yılın ardından bir lider değişikliği olasılığının canlı olarak karşımızda durduğunu görüyoruz. Özellikle Mart ve Nisan ayında yapılan hemen hemen bütün anketlerin ortak sonucuna baktığımız zaman bu seçim ilk turdan da bitse, ikinci turlu da olsa yeni bir lider değişikliğine işaret ediyor. Türkiye'de özellikle 20 yılda kurumsallaşan ve demokrasiden uzaklaşılan ortamlarda yaptığımız genel analizlerin ve sadece anket sonuçlarına bakarak yaptığımız değerlendirmelerin her zaman bizi doğru sonuca götüremeyeceğini söyleyebiliriz. Ama bu verilerin de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına baktığımızda bu süreçle bugün itibariyle önümüzde çok daha farklı bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan AK Parti'nin yine seçim sonuçlarına göz attığımız zaman da ortalama olarak %30'ların dile getirildiği bir projeksiyon göze çarpıyor ki bunun da son derece önemli bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine bu rakamın işte 40'ların üzerinde seçim zaferi elde eden bir AK Parti iktidarının ardından yaşandığını da not etmekte fayda vardır diye düşünüyorum.
Şimdi 14 Mayıs seçim sonuçlarını gerçekten de sadece anketler ve yapılan analizler, öngörüler üzerinden hesaplamak bizi doğru bir sonuca götürmeyebilir. Şimdi Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik önemi dolayısıyla tabii ki uluslararası önemli güçlerin etkisi de var ve aynı zamanda Türkiye'de demokrasiden giderek uzaklaşan ortamın etkisi de bizi doğru öngörü yapma ihtimalinden biraz uzaklaştırılıyor. Ama dediğim gibi bu anket sonuçlarının da son derece önemli bir veri olduğunu not etmek ve ilk defa 20 yılın ardından Türkiye'de bir lider değişikliği olasılığının bu kadar yükseldiğini söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan bu seçim her iki taraf için de son derece kritik bir seçim. Sadece Türkiye ve Kıbrıslı Türkler ya da Kıbrıs sorunu, Kıbrıs geneli için değil, AK Parti için de, CHP için de ve Türkiye'nin gelecek demokrasi anlayışı için de son derece kritik bir eşik olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada eğer yeni bir dönem açılırsa Türkiye'nin karşısında şüphesiz ki kurumsallaşan 20 yıllık AK Parti iktidarıyla Erdoğan yönetiminin tamamen hemen ertesi gün değişmesi çok mümkün olmayacaktır. Ancak önemli bir devinimin başlaması ve özellikle diğer taraftan sadece yaratacağı psikolojik değişim bile ciddi bir açılım sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama Erdoğan'ın bu seçimi kaybetmesi önümüzdeki süreçte karşılaşma olasılığı olan hukuki tartışmalar, diğer taraftan Erdoğansız bir AK Parti'nin geleceği noktasında da kendileri açısından çok iyi bir tablo ortaya çıkarmayacaktır ve son derece önemli bir kırılma noktası olacaktır diye düşünüyorum. Ancak aynı şey karşı taraf için de geçerli. Bu seçimi kaybetmesi demek Kılıçdaroğlu için artık siyasi geleceğinin sonu anlamına gelecek. Diğer taraftan Türkiye'de olası bir muhalefet hatta sivil toplum örgütlenmesinin de tamamen daha azalması ya da silikleşmesi anlamına da gelecektir diyebiliriz. Şimdi özellikle baktığımız zaman seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğine ilişkin sonuçlara göz attığımız zaman özellikle Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun %55.6 oy oranına kadar ulaşabileceğinin ne işaret edildiğini görüyoruz. Diğer taraftan Erdoğan'ın oyunun %44'lerde kaldığına işaret edilen anket sonuçları var. Örneğin en son yapılan yine anketlerden biri özellikle Kılıçdaroğlu'nu %57,1 oranında gösterirken Erdoğan'ı %42,9'da gösteriyor ki bunun da son derece önemli bir veri olduğunu teslim etmek gerekiyor. Şimdi karşımızda iki olasılık ve iki önemli soru var. Bunlardan birincisi bu seçimi Erdoğan kaybedip Kılıçdaroğlu kazanır mı? Özellikle Kıbrıs sorunu açısından baktığımız zaman CHP'nin geleneksel politikasında Kıbrıs sorununun milli dava ekseninde değerlendirildiğini hatırlamakta fayda var. Ve federal bir çözümün ve Avrupa Birliği yolunda ilerleyişinin yeni bir iktidarla ne kadar hızlı olacağını
yine sorgulamak zorunda olacağımız bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu da teslim etmek gerekiyor. Ve tabii ki 20 yıllık kurumsallaşmış bir AKP iktidarının ne kadar sürede daha demokratik bir yapıya evrileceğini de sormamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de sadece işte sansüre bağlı olarak antidemokratik bir ortam oluşturulmadı. Bunun çok daha ağır bir şekilde insanların otosansür etkisi altında hayatlarını yürütmeyi normalleştirdiği bir sosyolojik süreçte yaşandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla sadece iktidar mekanizmaları değil, aynı zamanda muhalefet ve sivil toplum mekanizmalarının da edilginleştiği bir sürecin Türkiye'de yaşandığını görüyoruz. Diğer taraftan eğer Kılıçdaroğlu bu seçimi kaybeder ve Erdoğan kazanırsa, özellikle son dönemde ekonomik ve sosyal olarak sürdürülemez bir Türkiye siyaseti karşısında kazanılan zaferin verdiği güvenle Erdoğan daha da mı radikalleşir, yoksa özellikle deprem sonrasında yakınlaşan Türk-Yunan ilişkileri ve Avrupa ile ilişkilerin yeniden ısınmasıyla yeni bir dönem açılabilir mi sorusu da var karşımızda ve bütün bunlar yeniden Kıbrıs sorununa bir çözümün zeminini yaratabilir mi diye de sorabiliriz. Erdoğan'ın özellikle son 10 yıllık döneminde Avrupa Birliği hedefinden uzaklaşırken sıfır sorun politikasında da bütün komşu ve paydaşlarla son derece derin krizlere neden olduğunu görüyoruz. Özgürlükler politikasının daha antidemokratik ve baskıcı bir rejime dönüştüğünü görüyoruz. Bugün birçok aydının, gazetecinin sırf farklı düşündüğünü ifade ettiği için hükümlü ya da hükümsüz olarak hapiste tutulduğuna şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve fikir özgürlüğü notunun uluslararası endekslerde hızlı bir şekilde düşüşe geçtiğini yine gözlemliyoruz. Türk lirasının istikrarlı değer kaybı, politika istikrarsızlık ve itibarsızlığı yanında genel ekonomik perspektif açısından da şu an itibariyle Türkiye'de mevcut yapının sürdürülebilir olduğunu söylemek çok kolay değil aslına bakarsanız. Ve işte tam da böyle bir ortamda seçime gidiliyor ve böyle bir ortamda Erdoğan'ın yeniden seçim kazanması ilk döneminde onu biraz daha belki yumuşak bir siyaset izlemeye de yönlendirebilir. Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrasında bu siyasetin izlerini çok daha etkin bir şekilde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Çünkü ilk defa neredeyse sıcak çatışma noktasına gelen Türk-Yunan ilişkilerinde bir ciddi yumuşama olduğunu gözlemledik bu süreçte. Tamamen kopma noktasına gelen Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde yeniden bir ısınma sürecinin yaşandığına şahitlik ettik. Dolayısıyla artık Türk-Yunan ilişkilerinde sıcak bir gerginlik ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı yeni bir dönemin hali hazırda başladığını söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nin belki kısa orta vadede Türkiye'nin tam üyeliğine zemin yaratacak bir politikası şüphesiz olmayacaktır. Ancak stratejik ve ekonomik önemini de ülkenin belki teslim ederek imtiyazlı özel ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde bir sürecin izlenebileceğini ve bunun da daha yumuşayan bir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi zeminine vesile olabileceğini öngörebiliriz. Ama bunların Kıbrıs'ta federasyon temelinde bir çözüm yolunu ne kadar açacağı konusunda açıkçası ben kişisel olarak çok ne yazık ki iyimser olamıyorum. Çünkü Kıbrıs için
yeni dönem lideri kim olursa olsun artık bölünmüş yapının normalleştirilmesi üzerinden ayrı bir de facto çözüm sürecinin hali hazırda başladığını ve bunda da son derece ciddi bir yol kat edildiğini düşünüyorum. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yapısının tamamen resmi olarak tanınması gerçekleşmeden de örneğin Maraş politikası üzerinden yaratılan yeni bir de facto mülkiyet politikasıyla iki taraf arasındaki ekonomik geçirgenliğin de ilerleyerek mevcut durumun kurumsallaştığı yeni bir döneme girilebileceğini öngörüyorum. Bunun önemli birkaç sebebi var. Sadece Türkiye liderliği ya da Türkiye'nin Kıbrıs politikası değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk siyasetinin edilgenliğinin de bunda son derece önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü Türk siyasetinin tamamen bir uydusu haline gelen bir Kıbrıs Türk siyasi yapısı gerçeği var bizim karşımızda. Özellikle çözümsüzlük koşullarının devamıyla beraber bunun her geçen gün biraz daha derinleştiğini görüyoruz. Kıbrıs Rum siyasetinde yine federasyon temelinde bir çözüm sürecini dinamikleyecek, devinime geçirecek bir yapı olmamasının da bunda son derece önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Denktaş sonrasında Kıbrıs Türk siyasetinin anlam planı dönemi de dahil olmak üzere Türkiye'nin Kıbrıs siyasetini belirleyen gücünü kaybederek hızlı bir şekilde edilginleştiğini gördük. Bugün özellikle Kıbrıs Türk siyaseti bütün kurumlarıyla tamamen Türk siyasetinin belirleyiciliği altındadır. Zaten bir para politikası olmayan adanın kuzeyinde çözüm modelini politika olarak belirleyemediğini de görüyoruz. Bugün özellikle Crans-Montana sonrasında iki devletli bir çözüm modeli üzerine ve federasyonun bir gerçekçi çözüm modeli olamayacağı üzerinden bir yeni politika dillendirilirken burada çözüm güçleri olarak adlandırdığımız ve federasyon çözümünün ana taşıyıcısı rolünde olan bütün sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerinin de ne yazık ki bunun karşısında durup bu siyaseti değiştirecek ya da dillendirilmesini engelleyecek, günlük hayat pratikleri içerisine girmesinin önüne geçecek bir yapıyı ne yazık ki yaratamadıklarına şahitlik ediyoruz. Biz bunu açıkçası Ulusal Birlik Partisi'nin geleneksel politikasının aksine dönemin Türk siyaseti kapsamında 14 Şubat belgesine imza koyan Eroğlu dönemiyle yaşadık. Ardından özellikle Türk siyasetine daha da yakınlaşmaya çalışan ve karşısında durmayan ve Türk siyasetinin varlığıyla varlık bulan bir Kıbrıs Türk sağıyla beraber itibar kaybeden ve giderek daha da edilginleşen bir yapıya şahitlik ettik. Diğer taraftan Kıbrıs Türk siyasetinin çözüm değişikliğine karşı çıkan ve Türk politikasının Kıbrıs Türk siyasetini edilginleştirmesine karşı çıkan akıncının akıbetiyle bunun çok daha pekişerek karşımıza çıktığını görüyoruz. Çok açık bir şekilde seçimlere müdahale olmuş olmasına rağmen bunun karşısında gerek siyaset olarak gerek sivil toplum hareketi olarak duramayan bir yapıya şahitlik ettik biz bununla beraber. Kıbrıs Türk sağ geleneksel politikasına sahip çıkamadı. Kıbrıs Türk çözüm güçleri de akıncıyı koruyamadı olarak özetleyebiliriz aslına bakarsanız bu süreci ve böyle bir tabloda
Türk siyasetinde yeni dönem ne olursa olsun hem Kıbrıs Türk siyasetine hem de Kıbrıs Rum siyasetine son derece önemli bir görev ve misyon düştüğünü teslim etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü adanın kuzeyinde su politikasından elektrik politikasına kadar gündelik işlerini de karar verici pozisyonda olamayan bir yapının giderek daha da normalleştiğini görüyoruz. Bu eğitim politikasından ekonomi politikasına kadar, tarım politikasından neredeyse hukuk sistemini bile tehdit altında bırakacak yeni bir yapıya kadar kendini gösteriyor. Dolayısıyla eğer mevcut ortamda herhangi bir lider değişikliği olmazsa zaten hali hazırda başlayan bu sürecin çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ve bir nevi normalleştirilmiş ve doğallaştırılmış ilhakın mühürleneceğini düşünüyorum. Ama yeni bir lider değişikliği eğer gerek adadaki siyasette bir değişiklik olmazsa gerekse Kıbrıs politikasında da bir değişiklik olmaz ve Türkiye'nin demokratikleşme süreci hızlanmazsa çok radikal bir değişim getirir mi? Çok emin olamayabiliyoruz ama şüphesiz ki mevcut durumdan çok daha olumlu bir senaryo karşımızda olacaktır. Türkiye'de bir lider değişikliğinin sadece getireceği psikolojik havanın bile özellikle Kıbrıs Rum siyasetinin çözüm desteğiyle de birleşmesi halinde son derece önemli bir değişiklik getirebileceğini ve ancak o noktada Kıbrıs'ta bir çözüm sürecinin zemininin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde artık Kıbrıs sorununu çok başka bir bağlamdan, çok başka aktörlerle tartıştığımız ve neredeyse sorunu çözmenin, sorunun gerçek sonuçlarını ortadan kaldıramayacağı bir sürece doğru çok hızlı bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum ve bunu da son derece tehlikeli olarak görüyorum. Bu şu anlama geliyor çünkü adada en önemli kaynağımız olan insan kaynağımızı yani adanın her iki tarafındaki genç ve vizyoner kitleyi kaybetmek ve gelecek kuşakların da kemikleşmiş Kıbrıs sorununu çözme ihtimalini ortadan kaldırmış olmak gibi bir riskle de karşı karşıyayız. O yüzden şüphesiz ki Türkiye'deki seçimler ve seçimin sonucu, kimin kazanacağı ve bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izleneceği önemli. Ancak adanın her iki tarafında siyaset üretenlerin de kendi öz eleştirisini yaparak yeni bir politika için gerçekten güçlü, kararlı ve alışmış oldukları konfor zemininden, statükodan uzak yeni bir dil yaratmaları zorunludur diye düşünüyorum. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αϊσούμπα Στροακτέρ και συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Αϊσέμπτεν Ακκέλ, δημοσιογράφη, διευθύντρια της Υπουργείου Κύπρους, που θα μας μιλήσει για τις εκλογές στην Τουρκία και την κατάσταση των Τουρκοκυπρίων. Evet. Evet, son konuşmacı benim. 10 dakika uyanık kalmanızı rica edeceğim. Çok hızlı bitireceğim. Hemen başlayalım. Erdoğan'la her şey güzel başlamıştı 2002'de. Bu dönemde Türkiye, şimdi Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli, tarihi önemli bir seçime gidiyor. Bu sadece
Türkiye hatlarını değil, Orta Doğu'yu, Doğu Akdeniz ve bilhassa Kıbrıs'ın kuzeyini çok yakından ilgilendiriyor. Bugün size öncelikle ben Kıbrıslı Türklerin Erdoğan'ın seçildiği 2002 tarihinden bugüne kadar yaşadıklarını derlediğim seçkilerle anlatacağım. 2002 yılında her şey güzel başladı. AKP manifestosunda Kıbrıs'ta Belçika tipi federasyondan bahsediliyordu. Ve bu yeni Türkiye için taviz değil, karşılıklı özveriydi. Erdoğan, Türkiye'nin milli politikasının, resmi politikasının dışına çıkıp Erdoğan'ın denktaş rejimini bitirdi Kıbrıs'ta. Türkiye'de de askeri vesayete karşı ciddi mücadele verdi çözüm yolunda. 2004'e geldiğimizde barış mitingleri başladı. Referandum yapıldı ve bu referandum sürecinde Kıbrıs Türkler Tayyip Erdoğan'ın yeni politikalarına sonsuz destek verdi ve bildiğiniz gibi Kıbrıs'ı Türklerin güçlü bir evet'i Erdoğan'ın elini bütün dünyaya karşı güçlendirdi. O tarihten sonra, 2004'ten sonra sadece çözüm yolunda bir hareket başlamamıştı. 2004'ten sonra hem Türkiye'deki iş insanları hem de AKP sermayesi kuzeye çöreklenmeye başladı. Tabii bütün bunları Talat'la başarması veya CTP'nin lideri Talat'la başarması mümkün değildi. Çünkü Erdoğan'ın Kıbrıs'ın kuzeyi için farklı planları vardı. 2010'da bu nedenle Talat gitti, Eroğlu geldi ve Ankara kuzeydeki hedeflerine UBP ile ulaşmak için dayatma paketlerini uygulamaya devam etti. Bu paketlerde Kıbrıs'ı Türklerin sosyoekonomik, siyasal bütün varlığına kasteden kararlar yer alıyordu. Mesela neler olduğunu hatırlayalım. 2011'de besleme krizi yaşandı. Erdoğan dayatılan bu protokolleri protesto eden Kıbrıslı Türklere besleme dedi ve o gün gerçekten Türkiye'deki iktidarla Kıbrıs'ı Erdoğan'ın iktidarıyla Kıbrıslı Türkler arasında büyük bir yarılma başladı. Bu gördüğünüz fotoğraflardaki mitinglerde neredeyse anlam planında toplanan kalabalık kadar kalabalık toplandı. Besleme krizi bütün toplumu birleştirdi ve herkes şu meydanlarda şunu söylemeye başladı. Bir verip beş alıyorsun, bir de bize besleme diyorsun. Ne paranı, ne Ankara'nın, ne paranı, ne memurunu istiyoruz. Bu tartışmalara tabii o dönem seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi ve o tansiyon içinde Akıncı CTP'nin de desteklemesiyle ikinci turda Cumhurbaşkanı seçildi ve bu gerçekten toplum için büyük bir moral kaynağı oldu. O zaman yıl 2015'te Kıbrıslı Türklerin kişi başı milli hasılası 15 bin doları aştı. 15 bin doları. 2018'e geldik. Tabii 2015'ten 2018'e kadar Mustafa Akıncı ile Erdoğan'ın arasındaki kan uyuşmazlığı ve 2015'te Türkiye'deki o yıllardaki iklim, FETÖ, IŞİD, Suriye Savaşı bu konular oradaki siyasi iklimi çok değiştirmişti ve Erdoğan artık kendi gibi düşünmeyen, ona destek vermeyen herkese düşman ilan etmişti. Bu düşmanların başında da tabii ki Kıbrıs'a Türk muhalifler geliyordu. Bu protokollerin dayatıldığı dönem toplum yine sokaklara dökülmüştü ve gazete manşetleri, Erdoğan'ın aleyhinde karikatürler, bunlarla günlerimiz geçiyordu. Tabii Erdoğan bunlara çok öfkeleniyordu ve bir gün konuşmasında Kıbrıs'ı Türklerin bu tepkisine karşı Kıbrıs'ın kuzeyine taşınan yerleşiklilere seslenerek siz ne yapacağınızı bilirsiniz dedi ve o insanları şimdi fotoğraflarda gördüğünüz Avrupa Gazetesi'nin önüne yollayarak orada bir linç girişimi başlattı. Aynı gün mecliste yemin töreni vardı. Mustafa Akıncı oradan çıkıp o kalabalığa gelmişti. Çünkü Şener Levent ve arkadaşları az sonra öldürülecekti. İnsanlar binaya saldırılıyor, camları kırıyor, tabelaları söküyordu. Ve o fotoğrafta gördüğünüz Kıbrıs'ı Türk toplumunun son seçilmiş lideridir Mustafa Akıncı. Sağ çaprazında ben varım, sol çaprazında Hüseyin Ekmekçi var. Ve orada onlarca, yüzlerce polis olduğu halde Cumhurbaşkanı'nı onlar değil biz koruduk. O gün gerçekten Akıncı'yı orada o güruh, gözü dönmüş o faşist grup linç edecekti. Aynı gün gördüğünüz gibi ön tarafta polisler, askerler dizili ama meclisin damında, sizin tütün fabrikası olarak bildiğiniz meclisin damında kayı boyu bayrağı diken
o güruhtan insanlar var. Olaylar çok ciddi derecede toplumu gelmişti ve artık siyasiler arasında da toplum arasında da büyük bir kavga başladı. Ve bu kavga liderler seviyesinde de sürdü açıkçası. Çünkü Mustafa Akıncı bunlara papuç bırakmayı düşünmüyordu ve her zaman da cevabını verdi. 2019 geldiğinde Suriye ile ilgili Mustafa Akıncı'nın bir demeci olmuştu. Orada akanın kan olduğunu söylemişti. Ve bunun bir işgal harekatı olduğuna dair bir imayla açıklamalarda bulunmuştu. Tabii zaten Erdoğan'la kan uyuşmazlığı vardı Akıncı'nın ama ilk kez böyle bir şeye şahit oldu Kıbrıslı Türkler. Bir lider Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından halkın önünde, medyanın önünde, kamuoyunun önünde bu kadar aşağılanabilecek derecede ilişkiler pespayeleşti. Ve Türkiye bütün gücüyle Ersin Tatar seçilsin ve Mustafa Akıncı'dan kurtulsun diye para, tehdit, aklınıza ne gelirse bunları kullanarak ve Kıbrıs'ın kuzeyine getirdiği, taşıdığı nüfusa da etki ederek istediğini başardı ve Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı seçtirdi. Akıncı bu demeci bana vermişti. Akıncı'nın deyimiyle Ersin Tatar Ankara'nın papağanı oldu. Geldik 2021'e, 2023'e. Deport kararları, gözaltılar, davalar. Bu fotoğraflarda gördüğünüz insanların çoğu, %90'ı gazeteci, Kıbrıslı Türklerin kalemleri, medyası, aydınları diyelim. Bu fotoğraftaki herkes, ki gün geçtikçe çoğalıyor bu fotoğraf, haberi birilerini ekliyoruz araya, Türkiye kapılarından döndürülmüş, terörist muamelesi görmüş, Türkiye'nin milli güvenliğine kastettiği düşünülen insanlar. Onların arasında Aysu da var, ben de varım. Şener Levent de var, Serhat İncirli de var, Okan Dağlı da var. Hepsini siz tanıyorsunuz zaten. Durum buralara gelmişti 2023'te. Şimdi evet, Erdoğan'la bir devir geçirdik. Neredeyse onunla büyüdük. Koskoca bir 20 yıl geçirdik. Ve Kıbrıslı Türkler için o büyük dünya lideri dediğimiz Erdoğan bizimle böyle bir serüven yaşadı 20 yılda. Ve ekonomik ve sosyal yönden resmen bir yıkıma uğradı. Bugün kişi başı düşen milli gelir 9.000 dolara düştü. Peki dolar kaç liraya çıktı? Size sunuma başladığımda ilk slaytı gösterdiğimde 2002 idi. 2002 yılında dolar 1.3, euro 1.7, sterlin 2.4'tü. Şimdi gördüğünüz tabloda 1 dolar 20 lira, 1 euro 22 lira, 1 sterlin 25 lira. Yani Kıbrıs Türkler zaten bitmiştir ekonomik yönden. Bu kadar göbekten göbeğe Türkiye'ye bağlı, kendi ayakları üzerinde durmaması istenen diyeyim daha doğrusu, bir toplum şu anda bu rakamlarla hayatta kalmaya, bu fiyatlarla boğuşmaya çalışıyor. Evet, şeyi soruyoruz. Peki ya Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olacak? Evet, Türkiye'nin milli politikaları bellidir. Kıbrıs sorununda ne kadar esneyebileceği bellidir. Ama ben yeni bir döneme dikkat çekmek istiyorum. Evet, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık veya işte Osmanlı'dan tutun bunca yıllık tarihinde, daha doğrusu Cumhuriyet'ten sonraki tarihinde diyeyim, bir Alevi'nin aday olması, bir Alevi'den bahsedilmesi ve bugün burada Kılıçdaroğlu'nun ben Alevi'yim diye ortaya çıkması bile ve konuşması ve bunun da sempati yaratması bence Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor. Hiçbir şey olmasa da hiçbir şey şimdikinden daha kötü olmayacak. Bundan daha kötü bir durum kesinlikle zaten olamaz. Ne olacak? Öfke ve kin gidecek. Diyalog ve uzlaşı gelecek. Bizim de ihtiyacımız olan hem Türkiye'de hem burada hem dünyada bu öfke dilinden, ayrışmadan ve düşmanlıktan kurtulmamız. Bunu da Erdoğan kalırsa başarmamız mümkün olmayacak. Çünkü gerçekten kuzeyde gemi azıya alınmış durumda. Talan ve ganimetten kalanlar şu anda talana açılmış durumda. AKP'nin Kıbrıs'ın kuzeyinde tek dileği, tek isteği taşeronluğunu yaptığı, komisyonunu aldığı, her tarafını yönetebileceği, kılcal damarlarımıza bile sızarak her yerimizi yönetmek istediği bir Kıbrıs hayal ediyor. Onun için ben enseyi karartmıyorum ve inanıyorum ki Kılıçdaroğlu gelirse başka şeylerden bahsetmek için fırsatımız olacak. En azından koskoca 80 milyonluk Türkiye'de 6 kişi, 6 farklı görüş bir masaya oturup uzlaşıyı bulabildi ve bir sürü başlıkta, 9-10 başlıkta 2000 maddede anlaşabildi. Neden Kıbrıs'ta da işbirliği ve barış veya çözüm için yeni dönemde anlaşılmasın diyorum.
beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε λοιπόν στη συζήτηση. Ό,τι ερωτήσεις είχαμε μείνει από την προηγούμενη φορά, καινούργιες ερωτήσεις ασφαλώς που προκύπτουν από τις τοποθετήσεις. Θα ευχαριστήσουμε και τους τρεις ομιλητές μας για τις πολύ περιεκτικές τοποθετήσεις και ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ. Αν είναι εύκολο το όνομα και την ιδιότητα σας. Ιάκωβος Ιακώβου, δημοσιογράφος από τον Αλφα. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον κύριο Τζάρα. Στο ενδεχόμενο εκλογής του κύριου Τζάροχλου λέτε ότι θα επιχειρηθεί η επανάκτηση ουσιαστικά ή μια νέα αρχή στις σχέσεις με τη Δύση, με τον ΝΑΤΟ κλπ. Αλλά δεν θα εγκαταληφθεί αυτή η αυτόνομη πορεία της εξωτερικής πολιτικής. Μπορούν τα δύο να συνυπάρξουν αρμονικά και να γίνει αποδεκτό από την Δύση? Πολύ καλή ερώτηση. Όπως έχουμε δει για κάποιον καιρό, δεν αποκλείει κατά ανάγκη το έναν το άλλο, δεδομένου ότι θα μπορέσουν να εξευρεθούν μηχανισμοί που θα διευθετούν τις οποιασδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων. Αν όμως μιλούμε για το σήμερα και το που μπορεί να πάει αύριο η Τουρκία, νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από το πώς είναι ανάγκη η ίδια η Τουρκία, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, θα έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση. Για παράδειγμα, εάν την επόμενη των εκλογών κάποια στιγμή αποφασίσει η νέα κυβέρνηση ότι θα προσκαλέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να βοηθήσει την οικονομία της χώρας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι εξαρτήσεις που θα δημιουργηθούν, οι περαιτέρω εξαρτήσεις που θα δημιουργηθούν μεταξύ της Τουρκίας και της Δύσης, προφανώς θα βελτιώσουν και τους πολιτικούς δεσμούς και άρα θα αυξήσουν και τους μοχλούς πίεσης της Δύσης πάνω στην Τουρκία. Αυτόν το είδαμε να λειτουργεί και τη δεκαετία του 2000 επί διακυβέρνησης ΑΚΕΠΕ, το οποίο βρισκόταν σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, φέρνω απλώς συγκρίνοντα παραδείγματα, το οποίο και ξεπληρώθηκε, ξεχρεώθηκε το 2010. Από εκεί και πέρα, και για διάφορους άλλους λόγους, βλέπουμε ότι αλλάζει η τροπή στην τουρκική εξωτερική πολιτική έντονα. Οπότε θεωρώ πως αυτό που θα καθορίσει το πόσο αυτόνομη ή όχι θα λειτουργήσει η εξωτερική πολιτική είναι κατά πόσον υπάρχουν οι περιορισμοί ή όχι σε αυτήν την αυτονομία, είναι αντικειμενική δηλαδή, που επιτρέπουν ή όχι στην Τουρκία να προχωρεί πολλές φορές σε κόστος των διεθνών συμφερόντων. Γι' αυτό να αναφέρα προηγουμένως ότι είναι σημαντικό το διεθνές πλαίσιο. Είναι ένα πράγμα να υπάρχει πρόθεση εσωτερικά για κάποια πράγματα και είναι άλλο πράγμα να υπάρχουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις διεθνώς, οι ευκαιρίες για να μπορέσει να επιδιωχθεί μια αναθεωρητική ή διαφοροποιημένη ατζέντα. Και κλείνω με έναν τελευταίο ότι εδώ θα, αυτόν επίσης εξαρτάται από το κατά πόσο η Τουρκία θα καταφέρει να παραμείνει σε μια λογική η οποία ήδη υφίσταται, τη λογική της συναλλακτικότητας, δηλαδή του πάρε δώσε, ότι το κάθε τι αποτελεί αντικείμενο παζαρέματος και δεν έχει να κάνει με το κατά πόσον η Τουρκία ανταποκρίνεται σε αρχές του διεθνούς δικαίου, για παράδειγμα, ή της αιρεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει να κάνει με το κατά πόσον η Τουρκία μπορεί να πάρει κάτι από τους δυτικούς ή άλλους εταίρους, δίνοντας κάτι πίσω. Όσο διατηρεί αυτήν τη δυνατότητα, τότε η Τουρκία μπορεί να ρυθμίζει τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τη Δύση προς πολιτικές της ίδιας, οι οποίες θεωρούνται επιθετικές ή προβληματικές. Ελπίζω να απαντά. Ναι. Μία χαρά και μία δεύτερη ερώτηση προς τις κυρίες του πάνελ. Θα ήθελα να δω από τους Τούρκους υπηκόους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές, τους επικούς. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το τι ψηφίζουν σε αυτές τις προεδρικές εκλογές? Γιατί βλέπουμε και μία ιδιαίτερη κινητικότητα από πλευράς του λεγόμενου πρέσβη, του κ. Φεϊζοκλού, στα κατεχόμενα υπέρ του ΑΚΕΠΕ και του Ερτουάν. Kıbrıs'ın kuzeyinde Türk siyasi partilerinin, Türkiye'li siyasi partilerin propaganda yapması yasak, ama yasak tanımıyorlar tabii, yapılıyor.
Zaten Kıbrıs Türkleri de katarsanız, TC vatandaşlığı olan Kıbrıs Türkleri de katarsanız, bu rakamları çok bilinen bir rakam değildir ama size verebilirim. 230 bin seçmen var. Bu Hüdapar'ın oyundan da fazla. Diğer Karamollaoğlu'nun oyundan da fazla. Aslında çok büyük bir potansiyel var Kıbrıs'ın kuzeyinde. Kıbrıs Türkler bugüne kadar, yani sonradan gelenler, taşınanlardan bahsetmiyorum. Kıbrıs Türkler bugüne kadar Türkiye'deki seçimlere hiçbir zaman müdahale etmeyi düşünmemiş. Dahil olmamıştır da hiçbir zaman. Saygı duymuştur ama ilişkiler o kadar artık değişti ve o kadar üstümüze gelindi ki Türkiye Cumhuriyeti iktidarı tarafından şu anda elinde TC kimliği olan bütün arkadaşlarımız, bizim çevrelerimizde bütün Kıbrıslı Türk arkadaşlarımız bir şekilde TC vatandaşlığı almış. Hepsi gidip Kılıçdaroğlu'na oy vermeye hazırlanıyor. Ama öbür taraftan da o bahsettiğimiz yerleşik dediğimiz rakam çok yüksek ve o kesim genelde Türkiye'deki iktidarın yönetebildiği, onun güdümünde olan gerek rant, para, iş veya işlerin halledilmesi için gerekse de işte orayı devlet, orayı başkan gördüğü için, Kıbrıs'ın kuzeyini sahiplenmediği için veya kendini Kıbrıslı görmediği için hala da Cumhurbaşkanı kim diye sorduğunda Erdoğan'ı söyler veya Türkiye'deki kimse onu söyler. Onun için burada elçilik ve Türkiye'nin, AKP'nin buradaki bütün o kurumları yerleştirdiği bütün kurumlar aracılığıyla tabii ki AKP'ye oy toplamak için ellerinden geleni yapacaklar. Ve ne kadar kişiyi götürmeyi başarırlar bilmiyorum ama şöyle bir de handikap var. Kıbrıs'ın kuzeyi öğrenci dolu. 40 bin öğrencisi var ve bunların en az yarısı Türkiye'li öğrencidir. Onlar da şu anda Kemal dede diyor, başka bir şey demiyor. Erdoğan'a yolu gençler gösterecek gibi duruyor. Ωραία, ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Απαντήθηκαν όλες. Ναι, παρακαλώ. Secular, ευχαριστώ πολύ. Από Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, Σοφιανοκούλα. Μία ερώτηση σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας και Κίνας, λόγω των Ουιγόρων. Και πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθεί αυτή η σχέση αν βγείτε ο ένας ή το άλλο στην εξουσία και πόσο μπορεί να πιεράσει την Κύπρο αυτή η σχέση και τις σχέσεις Κύπρου-Κίνας ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσω? Ναι. Δεν είναι η ειδικότητά μου το συγκεκριμένο ζήτημα. Απλώς να πω ότι το ζήτημα των Ουιγούρων έχει χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία εργαλειακά και οπορτουνιστικά. Υπό την έννοια ότι τους θυμάται ο Ερντογάν όταν θέλει να απευθυνθεί σε κάποιον ακροατήριο, κυρίως εσωτερικά ή στο μουσουλμανικό κόσμο, αλλά τους ξεχνά επιδεικτικά όταν θέλει να κάνει κάποιες στρατηγικές ή τακτικές κινήσεις προσέγγισης της Κίνας. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπως στο περιθώριο το συγκεκριμένο ζήτημα, ακριβώς για τον λόγο ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια συνθήκη κατά την οποία είναι σε στενότερη επαφή και σχέση τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα, δηλαδή πρέπει να το δούμε ως ένα διεθνές μπλοκ αυτό το πράγμα, φλερτάρει και με τον οργανισμό των BRICS, αλλά και με τον οργανισμό συνεργασίας της Σανγκάη, που σημαίνει ότι αναζητά ερίσματα στο ανατολικό ευρασιανικό σύστημα οικονομίας και ασφάλειας και γι' αυτόν τον λόγο θα παραμείνει νομίζω εάν εκλεγεί ο Ερντογάν αλλά και οι Ρεπουμπλικανοί αν εκλεγούν θα παραμείνει στο περιθώριο διότι ο Μέν Ερντογάν θα θελήσει όπως είπα να διατηρήσει αυτή την τροχιά η αλλαγή της διεθνούς τάξης οι Μέν Ρεπουμπλικανοί δεν θα θελήσουν νομίζω να ανακοινήσουν έναν ταυτωτικό ζήτημα αυτού του είδους. Τώρα για το πώς θα επηρεάζει το Κυπριακό, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει σύνδεση. Δεν ξέρω πώς την εννοείτε. Δεν θέλω να είναι Κυπριακό κεντρική ερώτηση το ερώτημα μου. Μα απαντήσετε το πρώτο ερώτημα και σας ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο αφορά τη σχέση
Κύπρου-Κίνας, η θέση για μία Κίνα, μία Κύπρος, το One China Policy, One Cyprus Policy. Α, οκ. Okay. Εντάξει, προφανώς η Κίνα είναι σημαντική και μόνο το γεγονός ότι βρίσκεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ένα σημαντικό δεδομένο, το οποίο μας πρέπει να μας ενδιαφέρει και να μας απασχολεί. Το δεύτερο είναι ότι η Κίνα έχει σαφώς επεκταθεί σε εισαγωγικά ή όχι με διάφορους τρόπους, σίγουρα πιο ήπιους και όχι τόσο εμφανείς, θα έλεγε κανένας, στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, παρόλο που η τελευταία εξέλιξη με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία είναι ένα κάτι πάρα πολύ έντονο και ενδιαφέρον που έχει προκύψει. Οπότε νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της επέκτασης θα πρέπει να δούμε πώς θα προσδιορίσουμε αυτή τη σχέση. Νομίζω η ερώτηση αυτή είναι και την απάντηση δεν την έχω. Νομίζω εσείς ίσως την έχετε, ίσως την ψάχνετε. Πώς θα προσδιορίσετε αυτή τη σχέση, ενώ η Κυπριακή Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, με την Κίνα, δεδομένου μάλιστα ότι βιώνουμε μια συγκυρία η οποία είναι πολύ τεταμένη, πολύ πολλωμένη σε διεθνές επίπεδο μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Ωστόσο, αν με ρωτάτε εμένα, δεν θεωρώ ότι οι δεσμοί μας με τη Δύση πρέπει να αποκλείουν δεσμούς, υγιείς δεσμούς με άλλα κράτη. Τονίζω το υγιείς, διότι καμιά φορά το να μην αποκλείουν, κάποιοι το παίρνουν και βάζουν κάτω από αυτόν διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι υγιή. Οπότε αυτή είναι η σύντομη, νομίζω, απάντηση ή μη απάντηση. Ωραία. Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, κάποια τοποθέτηση για το θέμα, οτιδήποτε. Άρα ολοκληρώνουμε τότε αυτήν την ημερίδα. Ευχαριστούμε ξανά τους ομιλητές μας, του πρώτου πάνελ, του δεύτερου πάνελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς για τη συμμετοχή σας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, τους συναδέλφους που έκαναν αυτή την ημερίδα να πραγματοποιηθεί. Εμείς ελπίζουμε ως κλάδος τουρκικών θεμάτων να συνεχίσουμε αυτές τις ημερίδες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξωστρέφεια και η επικοινωνία μαζί σας. Και είμαστε πάντα στη διάθεση όλων των δημοσιογράφων για να λύνουμε απορίες ή για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστείτε. Ευχαριστούμε ξανά.